Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα. Γνωστό το τηλεοπτικό μας ραντεβού σε ώρα αιχμής, 1/4 πριν τις 10, ζωντανά όπως κάθε Δευτέρα και βεβαίως οδεύουμε ολοταχώς προς την τελική ευθεία των ευρωπαϊκών εκλογών ή αλλιώς των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Ο αποψινός μου καλεσμένος την τελευταία του συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη, παραχώρησε πριν από σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια. Τον έχουμε δει να συμμετέχει στα κοινά, τον έχουμε δει να κάνει παρεμβάσεις. Δεν τον έχουμε όμως ακούσει να μιλάει για τον ίδιο και για την δική του πορεία, καθώς φαίνεται ότι έχει βάλει ρότα προς το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ Κινάλ και είναι ο γνωστός σε όλους μας πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Κουράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κουράκη. Θα μπορούσα να σας αποκαλέσω κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά. Είναι πολλές οι θέσεις που έχετε από το παρελθόν. Αυτή τη φορά μπαίνετε σε μία μάχη. Σε μία μάχη που έχει άλλα χαρακτηριστικά, γιατί διεκδικείτε την ψήφο στην κυριολεξία όλων των Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση στην ώρα αιχμής, στην αιχμή των γεγονότων. Διότι είναι οι δύο τελευταίες εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές. Και ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα και η πρόσκληση που έγινε από τον Πρόεδρο για να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, να συμμετέχω πρώτα απ' όλα για να υπερασπιστώ και να προβάλλω τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Αλλά παράλληλα ήταν και μια μεγάλη πρόκληση για μένα, διότι και η εμπειρία μου και η γνώση μου, αλλά και η αποτελεσματικότητα και η συμμετοχή μου στα κοινά για πολλά χρόνια, είπατε εσείς, πρόεδρος του εργατικού κέντρου, βουλευτής, υπουργός, δήμαρχος, πρόεδρος της ΠΕΔ και τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχω μια τεράστια γνώση. Εξακολουθώ πάντα, ανεξάρτητα από τι θέση έχω, να είμαι ενεργός πολίτης, να ενδιαφέρομαι για τα κοινά, να ενδιαφέρομαι για τις κοινωνικές εξελίξεις και πάντα θέλω να είμαι στην πρωτοπορία του αγώνα. Έτσι έχω μάθει από μικρό παιδί. Είναι γνωστό ότι κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, πάντα στον αγώνα, πάντα στην προσπάθεια, μέσα από μόχθο, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε. Είδαμε και το σποτάκι που έχετε κάνει, κύριε Κουράκη, ένα σποτάκι αναδρομής της δικής σας πορείας αλλά και ζωής. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις αυτού του προεκλογικού αγώνα. Έχετε περάσει από μια σειρά πολλών θέσεων με επιτυχία. Σας έχει ανταμείψει ο κρητικός λαός, ο ηρακλειώτικος λαός. Στη συνείδηση των περισσότερων πολιτών είστε ένας επιτυχημένος δήμαρχος, ένας δήμαρχος που έκανε πολλά σημαντικά έργα στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της προεκλογικής μάχης, που είναι πρωτόγνωρη και για εσάς, να υποθέσω. Να πούμε ότι η μάχη αυτή παρουσιάζει και δυσκολίες και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μια εκλογική περιφέρεια όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να προτιμήσει, να σε προτιμήσει και να σε ψηφίσει από τον Εύρο την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι τα Εφτάνησα. Αυτό έχει και τις δυσκολίες του, έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πρέπει να επισκεφθείς το σύνολο της επικράτειας. Είναι δύσκολο σε 1,5 μήνα να το κάνεις όλο αυτό και να μπορέσεις να συνομιλήσεις. Άρα, εκείνο το οποίο χρησιμοποιούμε κατά βάση είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέσα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα που έχουν περιορισμένες εμφανίσεις και πρέπει να ξέρουν και οι τηλεθεατές ότι απαγορεύονται τα διαφημιστικά σποτ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, απαγορεύονται οι αφίσες, τα εκλογικά μας κέντρα πρέπει να είναι υποχρεωτικό σε όροφο. Έχει τις ιδιαιτερότητες του, αλλά έχει και τη γοητεία, διότι προσπαθείς να συνομιλήσεις με πολίτες από όλη την Ελλάδα και να μπορέσει κάθε ένας υποψήφιος από το κάθε κόμμα να περάσει τις απόψεις, τις θέσεις του κόμματος και για τα εσωτερικά της χώρας, αλλά και για την Ευρώπη.
που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρέπει να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Μιλάμε για τα εσωτερικά θέματα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για την Ευρώπη, γιατί οι περισσότερες αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρώπη επηρεάζουν και τη ζωή μας και αναγκαστικά πολλές φορές γίνονται και νόμοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, χρειάζεται να μιλήσουμε γιατί οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα για την Ευρώπη και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει είναι πάρα πολύ κρίσιμες και σημαντικές. Είναι σαν σταυροδρόμι, έτσι, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω χρειάζεται και κόμματα με άποψη, αλλά και ανθρώπους, οι άνθρωποι που θα επιλεγούν, να έχουν άποψη, να δουλέψουν για την πατρίδα τους, να δουλέψουν για τους λαούς της Ευρώπης. Πιστεύετε, κύριε Κουράκη, ότι πέρα από το σημαντικό διακύβευμα αυτών των ευρωπαϊκών εκλογών, οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, οι κριτικοί και οι κριτικές, οι άνθρωποι που ζουν στο νησί μας, έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα αυτής της εκλογικής μάχης, που σχεδόν το σύνολο των κομμάτων τις βάζουν και χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών. Δηλαδή, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία έρχεται να επιβεβαιώσει, εφόσον προκύψει από τη λαϊκή τιμιγορία, την δυναμική της, και βεβαίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έχουν έναν διαφορετικό αέρα στον τόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν και μέσα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα. Η εκλογική διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει και αφετηρία για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών και στη χώρα. Συζητούν και προφανώς πρέπει να συζητηθούν και τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από τα ζητήματα της ακρίβειας, της εσφροκέρδειας, μέχρι τα ζητήματα της δημοκρατίας. Βλέπετε και σήμερα πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με το Υπουργείο Εσωτερικών, τη διαρροή των email που έγιναν και μια σειρά άλλα ζητήματα. Άρα συζητάμε και για αυτά, αλλά κατά την άποψή μου πρέπει να συζητήσουμε και για την Ευρώπη. Και εδώ είναι ένα λαμπρό πεδίο και πρέπει και οι πολίτες να κατανοήσουν ότι πρέπει να είμαστε μέλος της Ευρώπης. Εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά υποστηρίζω ότι η Ευρώπη είναι η Ευρώπη της ειρήνης, είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης, είναι η Ευρώπη των λαών. Και έτσι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη έχει και ένα σπουδαίο πολιτισμό. Ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ο μικρονοϊκός πολιτισμός. Ο πολιτισμός που ξεκίνησε από εδώ, ο πολιτισμός της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά και εγώ προσπαθώ στις επαφές που έχω, είτε με τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, τα οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας, είτε με τους μεμονωμένους πολίτες, να συζητήσω όλα αυτά τα θέματα. Είστε ένας άνθρωπος που δεν έκρυψε ποτέ την πολιτική του ταυτότητα. Είστε όμως και ένας άνθρωπος που πολλές φορές μέσα στο αυτοδιοικητικό πολιτικό ρεπορτάζ το όνομά σας ακουγόταν πάρα πολύ στο να φλερτάρετε με αρκετούς πολιτικούς χώρους του προοδευτικού χώρου. Και θέλω να σας γυρίσω λίγο πίσω, να σας πάω σε αυτή την απόφαση που σας έχει φέρει σήμερα εδώ ως υποψήφιο ευρωβουλευτή. Υπάρχει κάτι που έπεισε το Γιάννη Κουράκη στο να διεκδικήσει την ψήφο των βολητών με φόντο τις ευρωεκλογές, καθώς το όνομά σας είχε ακουστεί σε την πιθανότητα να ενταχθείτε σε ψηφοδέλτια και την περίοδο των εθνικών εκλογών? Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι δεν είχατε προτάσεις. Κοιτάξτε, παραμένω πάντα σταθερά στο χώρο, έτσι. Στη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη, στο ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάτε ότι εγώ παρέμεινα στο χώρο όταν ο χώρος κινδύνευε να διαλυθεί. Και όσοι μείναμε και υπερασπιζόμαστε, χτυπηθήκαμε κιόλας. Κάποιοι άλλοι κρυβότανε. Γιατί πραγματικά θέλαμε να υπερασπιστούμε τις αρχές και τις αξίες. Και παρά το ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε ένα τεράστιο κόστος τη δημοσιονομική κρίση, εγώ είμαι δήμαρχος Ηρακλείου, δεν είμαι βουλευτής για να ψηφίσω μνημόνια, έτσι. Παρά το ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε μόνος του ένα τεράστιο βάρος, έτσι, τη δημοσιονομική κρίση, και παρά το ότι και διαρρήξαμε τη σχέση μας με την κοινωνική μας βάση, αυτό φάνηκε και από τις εκλογές και από τα ποσοστά και φαίνεται ακόμα τώρα ποια ήταν η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στους φορείς, δηλαδή στα σωματεία, στους συλλόγους. Η κοινωνική βάση αυτή είναι πάρα πολύ ισχυρή. Τώρα το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τους πείσουμε, να πείσουμε αυτή την κοινωνική βάση να μας ξαναεμπιστευτεί πολιτικά στον οργανισμό μας, στο κίνημά μας, στο ΠΑΣΟΚ. Άρα η κοινωνική μας βάση που ήταν οι εργαζόμενοι, που ήταν συνταξιούχοι, που ήταν οι μικρομεσαίοι,
που ήταν οι αγρότες, που ήταν οι φτηνοτρόφοι, που ήταν οι μελισσοκόμοι, που ήταν οι ελληνείς, που ήταν οι επιστήμονες, που ήταν η νέα γενιά, διαρρήξαμε τις σχέσεις μας. Και η προσπάθεια που γίνεται τώρα είναι να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή και να τους πείσουμε ότι και ξέρουμε και μπορούμε και ήταν άδικο αυτό που συνέβη και το λένε όλοι. Γιατί πραγματικά το Πασόκ παράγει ιδεολογία, έχει προτάσει, παράγει ιδεολογία, θέσει και φαίνεται αυτό. Το λένε και όλοι. Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα κυβερνητικό, είναι ένα κόμμα εξουσίας, είναι ένα μεγάλο κόμμα. Και παρά τα ποσοστά μπορεί να είναι μικρά μας, αλλά στη συνείδηση του λαού και έτσι το βλέπει ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόμμα και μπορεί να προσφέρει στη χώρα. Γι' αυτό και εγώ συμμετέχω, θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια πρώτα απ' όλα να περάσουμε τις ιδέες μας και να προτείνουμε ότι υπάρχει και άλλη λύση, υπάρχει προοδευτική λύση απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές που εφαρμόζονται και στην Ευρώπη, πολύ συντηρητικές πολιτικές, και αυτό οδηγεί και τον κόσμο στα άκρα, όταν είναι συντηρητικές πολιτικές. Εμείς ως σοσιαλιστές θέλουμε μια Ευρώπη, μάλλον έχουμε ένα σχέδιο, έτσι, ένα σχέδιο ειρήνης, συνεχούς ειρήνης και ένα σχέδιο συνεχούς ευημερίας του λαού. Και αυτό με διάφορα μέτρα που προτείνουμε και στην Ευρώπη αλλά και σε κάθε εθνικό κράτος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ήσασταν για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχατε χαρτοφυλάκιο, ήσασταν βουλευτής, όμως μεσολάβησε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην αυτοδιοίκηση. Ποια είναι η διαφορά ενός αυτοδιοικητικού ανθρώπου, ήσασταν και πρόεδρος της ΠΕΔ, έχετε έναν σημαντικό αυτοδιοικητικό ρόλο και λόγο στην Κρήτη, ακόμα και τώρα που ουσιαστικά δεν έχετε θέση στην αυτοδιοίκηση. Αυτό δυσκολεύει έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή απέναντι σε ανθρώπους, είναι υποψήφιους ή υποψήφιους από άλλα κόμματα που θύτευσαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην κεντρική πολιτική σκηνή, που μπορεί να δίνει μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και μέσω των μέσων. Αν και θέλω να πω ότι είστε από τους δημάρχους που αποτυπώθηκε στη μνήμη των Ελλήνων ως ένας δήμαρχος σε ένα μεγάλο δήμο, τον τέταρτο σε πληθυσμό δήμο της χώρας, του Ηρακλείου, τον δήμο του Ηρακλείου. Το βλέπω και το συναντώ αυτό. Και αυτό δεν έγινε στην τύχη. Έχει μια συλλογική δουλειά στο Δήμο Ηρακλείου. Μπορεί εγώ να ήμουν μεταξύ ίσων πρώτος, να διευθύνω, εν πάση περιπτώσει, να σας το πω έτσι απλά την ορχήστρα. Αλλά ο Δήμος Ηρακλείου παρήγαγε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή, εδώ βλέπεις επί του πεδίου αυτό που λες, το έργο. Γιατί η πολιτική, κατά την άποψή μου, είναι ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο θεωρία, είναι η θεωρία. Αλλά πώς αυτή τη θεωρία τη μετουσιώνει σε ένα αποτέλεσμα, σε πράξη, η οποία πράξη θα την απολαύσουν ένα έργο, θα το απολαύσουν οι πολίτες. Άρα η αυτοδιοίκηση είναι ένα ωραίο πεδίο πολιτικής, όπου μπορείς να δεις πράγματα να γίνονται. Και ο Δήμος Ηρακλείου είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της αυτοδιοίκησης στη χώρα, και αυτό και όλοι τον υπολόγιζαν και ζητούσαν και την άποψή του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αναφέρεται τώρα ακόμα και στα συνέδρια η πρωτοβουλία που είχαμε πάρει όταν το κράτος μας μετέφερε αρμοδιότητες χωρίς να μας εγχωρήσει τους αντίστοιχους πόρους, όπως λέει και η επιταγή του Συντάγματος. Και ήσασταν και πολύ αυστηρός στις τοποθετήσεις σας τότε, ναι, κύριε Κουράκη. Αμέσως αντέδρασα, προσέφηκα στο Συμβούλιο Επικρατείας, δικαιωθήκαμε και αυτή την απόφασή μας, και προχθές ο νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, έκανε ειδική αναφορά στο Δήμο Ηρακλείου και στο πρόσωπό μου ότι αυτή την απόφαση τη έχουν ως Ευαγγέλιο εισαγωγικά, για να μην ξανά το κράτος επιχειρήσει να μεταφέρει αρμοδιότητες χωρίς να μεταφέρει τους αντίστοιχους σπόρους. Άρα λοιπόν κάναμε εκεί έργο, πρωταγωνίστηκε ο Δήμος Ηρακλείου και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε μέσα από μια συλλογική δουλειά. Και λέω πάντα ότι ένας δήμαρχος και μια δημοτική αρχή για να πετύχει, πρέπει η Δημοτική Αρχή να σκονίζει κάθε μέρα τα παπούτσια της. Πρέπει κάθε στιγμή να ξέρει τι γίνεται στην πόλη, τι γίνεται στη γειτονιά, τι γίνεται στην κοινότητα, στο χωριό. Κρατήστε την όρεξη για αυτό, γιατί θα το πάμε σε ειδική ενότητα μέσα στην εκπομπή. Να κλείσουμε λίγο για το προφίλ της δικής σας υποψηφιότητας. Θέλω να σας πάω λίγο σε αμιγώς πολιτικά θέματα. Πριν από περίπου... Πριν με πάτε, βεβαίως, να σας πω, που μπορεί να μου διέφυγε να σας απαντήσω, ότι ναι, αυτές οι εκλογές παίζει ρόλο και η αναγνωρισιμότητα, έτσι να το πούμε. Ένας που είναι κάθε μέρα στην τηλεόραση, άλλοι που προβάλλονται μέρα παραμέρα στην τηλεόραση, που έχουν μια θέση ευθύνη,
αυτοί έχουν ένα προβάδισμα. Γιατί, επειδή είναι όλη η Ελλάδα μια εκλογική περιφέρεια, επειδή δεν θα. Δεν χρειάζεται να πάνε κάπου και να συστηθούν, ναι, είμαι αυτός ή είμαι αυτή. Κατανοούμε πώς το λέτε. Πριν από περίπου ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα, εδώ στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, έκανε μια τοποθέτηση όσον αφορά το που βάζει τον πήχη του ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές. Είπε λοιπόν ξεκάθαρα στην εκπομπή ότι η πιθανότητα μιας τρίτης θέσης είναι μια πολιτική ήττα για το ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε είναι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ένα κονταροχτύπημα ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με μια όμως σαφή υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ έναντι του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του Πρόεδρου, δεν θέλω να τις επαναλάβω. Και εγώ μπορώ με σιγουριά να σας πω το εξής. Από τις επαφές που έχω με τους πολίτες και τους φορείς, ότι πιστεύω και εγώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη μεριά των νικητών. Το βράδυ στις 9 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ θα είναι στη μεριά των νικητών και έχει διαπιστωθεί όλες τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ πάντα ανεβαίνει, πάντα είναι στη μεριά των νικητών. Και όπως για να το δεις στο αποτέλεσμα και σε σχέση με τα άλλα κόμματα, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ και μερικά άλλα κόμματα της συντηρητικής κατεύθυνσης, πιστεύω θα είναι κερδισμένο το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν είναι ο δεύτερος πολιτικός πόλος, αυτό είναι μία ήττα ή θα μπορούσε να αποδοθεί και στην χαλαρή ψήφο των πολιτών στις ευρωεκλογές? Γιατί το έχουμε δει και αυτό πολλές φορές, οι πολιτικοί αρχηγοί, και αυτό δεν αφορά μόνο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αφορά το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, το οποίο αποτυπώνεται διαχρονικά στην πολιτική ιστορία. Αν ένα αποτέλεσμα, ειδικά στις ευρωεκλογές, δεν αρέσει, είναι και αποτέλεσμα της χαλαρής ψήφου. Είναι και 9 Ιουνίου. Θα μπορούσε μια ζεστή μέρα να οθήσει πολύ κόσμο στην παραλία. Ή πολλοί πολίτες να πούνε ότι δεν ψηφίζουμε γιατί έτσι αλλιώς δεν κρίνεται η κυβέρνηση της χώρας. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, διότι οι εκλογές δημοτικές που έγιναν καλοκαίρι, τέλη Μαΐου, από τη μία Κυριακή στην άλλη πήγαν 20.000 άνθρωποι λιγότεροι να ψηφίσουν. Πράγματι. Είτε θεωρούσαν ότι ο πρώτος είναι ο νικητής και ο πρώτος ήταν ο συνδυασμό μας, που δυστυχώς αποδείχθηκε έτσι, διότι η αποχή δεν μας ευνόησε. Αλλά και τώρα διαπιστώνω ότι πιστεύω ότι αυτό να μην φτάσει μέχρι το τέλος, ότι υπάρχει μια χαλαρότητα. Έτσι, αλλά θέλω να απευθύνω στους πολίτες να τους πω ότι η ψήφος είναι δύναμη. Και τη δύναμη τους αυτή δεν πρέπει να αφήσουν να πάει χαμένη ή να την εχωρήσουν σε άλλο. Άρα πρέπει να συμμετέχουν και να συμμετέχουν μαζικά και να ψηφίσουν και το κόμμα που θέλουν και το πρόσωπο της επιλογής τους. Αλλά πρέπει να συμμετέχουν. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Και επειδή οι εκλογές είναι σπουδαίες, σας το είπα και προηγουμένως, Ευρώπη, δεν είναι τα γεωγραφικά σύνορα, λαμβάνονται αποφάσεις για τους λαούς, για τους πολίτες, πρέπει λοιπόν να συμμετέχουν και κάνουν και έκκληση από την εκπομπή σας, όπως θέλω να πω και το εξής, να ζητήσω συγγνώμη σε τόπους και σε μέρη που δεν θα μπορέσω να πάω να συνομιλήσω μαζί τους. Δεν είναι γιατί δεν ήθελα, είναι γιατί δεν χωρούσε στο χρόνο να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη και από κριτικούς, κριτικά μέρη που δεν θα μπορέσω πιθανό να πάω, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από τα τρία κόμματα εξουσίας που κατά καιρούς έχουν παίξει κομβικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και τα τρία κόμματα αυτά και οι τρεις παρατάξεις αυτές διαχειρίστηκαν δύσκολες στιγμές της ελληνικής πολιτικής κοινής αλλά και της ελληνικής πραγματικότητας, μνημόνια, δυσκολίες στην εξωτερική πολιτική. Γιατί πιστεύετε, ως άνθρωπος που προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε και εξακολουθεί να πληρώνει πιο βαρύ το τίμημα των δικών του πολιτικών? Ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε μνημόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που αυτό το πληρώνει πιο ακριβά στη συνείδηση των πολιτών? Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοσιαλιστικό κόμμα, είναι ένα βαθιά έτσι κοινωνικό κόμμα, υποστηρίζει με τις πολιτικές σου συγκεκριμένες έτσι τάξεις, έτσι, όπως είναι, σας είπα, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι. Μην ξεχνάτε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που δημιούργησε τη μεσαία τάξη
και αυτοί επλήγησαν πάρα πολύ, πάρα πολύ από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν το να φύγουν έτσι και να πάνε σε ένα άλλο πολιτικό χώρο ο οποίος είχε υποσχεθεί πάρα πολλά, αλλά όπως είδαμε στην πορεία δεν έγινε τίποτα. Έτσι μας εγκατέλειψαν σε εισαγωγικά. Γι' αυτό κάναμε αυτή την τεράστια και μεγάλη προσπάθεια τώρα να τους ξαναπείσουμε και βλέπετε ότι, να το επαναλάβω, ότι σε κάθε εκλογική διαδικασία ανεβαίνουν τα ποσοστά μας. Γι' αυτό κάνει και ο πρόεδρος ένα κάλεσμα και νομίζω οι πρωτοβουλίες και μετά τις 9 του μηνός θα είναι τέτοιες, γιατί η μεγάλη αναγέννηση και ανασυγκρότηση της δημοκρατικής μας παράταξη. Άρα το πλήρωσε αυτό το Πασόκ, το βλέπουν όλοι, έτσι, και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. 15 χρόνια έχουν περάσει από τη δημοσιονομική κρίση. Όλες οι κυβερνήσεις από τότε και μετά αναμετρώνται με ποια πρόκληση. Αναμετρώνται με την πρόκληση να επανέλθει το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στην πριν το μνημόνιο εποχή, καθώς και η ευημερία των πολιτών. Όσο αυτό καθυστερεί, μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει οι κυβερνήσεις, όσο αυτό καθυστερεί να γίνει, δηλαδή η ευημερία των πολιτών να ανέβει πάλι στα επίπεδα εκείνα, οι συντάξεις, οι μισθοί, τα πάντα, οι ανισότητες διευρύνονται. Μεγαλώνουν όσο καθυστερούμε. Πώς εξηγείτε όμως, κύριε Κουράκη, την ισχυροποίηση του κυβερνώντος κόμματος? Δηλαδή, γιατί και η Νέα Δημοκρατία στα χρόνια που κυβερνά, ειδικά τα τελευταία, διαχειρίστηκε δυσκολίες, πήρε σκληρές αποφάσεις. Η ευημερία σε καμία περίπτωση δεν έχει επανέλθει στον μέσο Έλληνα έτσι όπως θα το επιθυμούσε. Όμως, στις τελευταίες εκλογές, οι Έλληνες την αντάμυψαν με ένα υψηλότατο ποσοστό, ένα 41%. Και δημοσκοπικά φαίνεται ότι ενώ εξακολουθεί η πολιτική να μην είναι αρεστή σε πάρα πολλούς, εξακολουθούν οι πολίτες να θεωρούν ότι είναι η καταλληλότερη κυβέρνηση. Και αρεστή εννοώ σε θέματα καθημερινότητας, με την ακρίβεια, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι πολυδιασπασμένος. Το βλέπετε, είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό θα αναλάβουμε και πρωτοβουλίες ούτως άλλως να υπάρξει η αναγέννηση της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης. Και αυτό κάνει το Πασόκ και ο πρόεδρος και τα στελέχη του. Αυτό κάνουμε σχετικά. Εντάξει, είναι και μια συγκυρία πάρα πολύ ευνοϊκή για την κυβέρνηση. Γιατί έχει να διαχειριστεί ένα πακέτο ΕΣΠΑ. Έχει να διαχειριστεί άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες και έχει επίσης να διαχειριστεί το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαψης, που είναι αρκετά δισεκατομμύρια, είναι πάνω από 70 δις. Αυτά είναι έργα και καλώς να έρθουν. Η τσέπη όμως του μέσου Έλληνα εξακολουθεί να σφαδάζει, εξακολουθεί αυτό είναι αλήθεια, να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και έχει αποδειχθεί ότι οι Έλληνες επηρεάζονται. Νομίζω όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, όταν δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, επηρεάζονται και καθοδηγούνται για το πώς θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνησή τους. Αυτό είναι αλήθεια, ότι τα πλατιά λαϊκά στρώματα έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, η ακρίβεια, που εγώ λέω δεν είναι μόνο ακρίβεια, είναι και σκροκέρδεια. Δείτε τι γίνεται με την κατοικία, δείτε τι γίνεται με την ενέργεια και μια σειρά άλλα ζητήματα που υπάρχουν. Άρα εδώ εκείνο που προσπαθούμε εμείς πραγματικά να πείσουμε είναι ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση και αυτό είναι το καθήκον μας και αυτό πρέπει να επιδιώξουμε, να πείσουμε τους πολίτες και νομίζω κάθε μέρα, έτσι τους πείθουμε όλο και περισσότερο, ότι υπάρχει εναλλακτική προοδευτική πρόταση για την διακυβέρνηση της χώρας. Και νομίζω ότι θα φανεί και στις εκλογές αυτές σε λίγες μέρες, αυτό θα καταδειχθεί. Οι ευρωεκλογές και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ένας ευρωβουλευτής είναι κυρίως να έχει μπροστά την ελληνική του ταυτότητα, δηλαδή ανεξάρτητα από ποιο κόμμα εκπροσωπεί, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας Έλληνας ευρωβουλευτής. Αν κανείς παρατηρεί στα στατιστικά όλες αυτές τις παρεμβάσεις, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων ευρωβουλευτών, όχι όλοι, υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, που αυτές οι παρεμβάσεις να αποτυπωθούν
και στις πολιτικές της Ελλάδος, στην καθημερινότητα των πολιτών της Ελλάδος που είναι και Ευρωπαίοι πολίτες. Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό του Γιάννη Κουράκη που θεωρεί ότι τον διαφοροποιεί στο κομμάτι των παρεμβάσεων? Είναι ένας άγνωστος χώρος η Ευρωβουλή για οποιονδήποτε δεν έχει υπηρετήσει αυτή και η πλειοψηφία των υποψηφίων δεν έχουν υπηρετήσει στην Ευρωβουλή. Εγώ γνωρίζω από ευρωπαϊκή πολιτική, σας είπα, συμμετέχω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Βέβαια, αυτό ναι. Ακούστε, έχω δηλώσει μια συνέντευξή μου ότι θέλουμε ανθρώπους ικανούς, με γνώση και αποτελεσματικότητα. Δεν θέλουμε ανθρώπους lifestyle. Και δυστυχώς αυτό παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Η παραγωγή του έργου είναι αναντίστοιχη με αυτό που ο λαός τους επέλεξε και τους έστειλε στο Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό πρέπει καθένας να αναμετριέται με το αποτέλεσμα. Και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε αποτέλεσμα. Είναι ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί και μία και δύο φορές και πιθανόν να μην έχουν κάνει και καμιά παρέμβαση ακόμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ και ο λαός έχει μια ευθύνη που πρέπει να επιλέξει, να δει, να μελετήσει και να επιλέξει τα κατάλληλα πρόσωπα και αυτούς που μπορεί να βοηθήσουν, να συνεργαστούν, να ακόμα και να συγκρουστούν, να δημιουργήσουν και συμμαχίες, όχι λόμπι, συμμαχίες, πολιτικές συμμαχίες με χώρες αντίστοιχες στην Ελλάδα ή χώρες του Νότου για να διεκδικήσουν τα καλύτερα και τα περισσότερα για τον τόπο τους. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν το έχουμε δει. Υπάρχουν όμως και ευρωβουλευτές οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους έτσι με ευσυνειδησία και νομίζω φέρνουν και αποτέλεσμα και για τον τόπο τους και για την Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να υποθέσω η διεκδίκηση της ψήφου των πολιτών για την Ευρωβουλή και αυτό νομίζω το είπατε και στην αρχή αυτής της τηλεοπτικής μας συνάντησης. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουράκη, θεωρείτε ότι η καθημερινότητα είναι αυτό που απασχολεί τον μέσο Έλληνα και μέσω της δικής σας παρουσίας στην Ευρωβουλή θα μπορούσε να βελτιωθεί με κάποιες παρεμβάσεις? Και η καθημερινότητα και η ποιότητα της ζωής του, σε όλους τους κλάδους. Και νομίζω υπάρχει πεδίο που μπορεί κανείς να αναμετρηθεί. Καθημερινότητα, όταν λέμε, εννοούμε από τη γενή αγροτική πολιτική, αναφερόμαστε στους αγρότες, από τις πολιτικές επένδυσεις σε περιφερειακό επίπεδο, σε πολιτικές συνοχές, από τα ζητήματα της βιωσιμότητας των πόλεων και της υπαίθρου, μέχρι τα ζητήματα που επηρεάζει η ίδια κλιματική αλλαγή και ερχόμαστε και στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που είναι η φτώχεια, που είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και για που την είναι Κρήτη. Οι μονογονεϊκές οικογένειες και ερχόμαστε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο θέμα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη, είναι και το δημογραφικό και το μεταναστευτικό. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά τα δύο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι τεράστιο πρόβλημα και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ήδη άρχισε να αποτυπώνεται στην πορεία αυτής της χώρας. Θα το θίξουμε στην πορεία της συζήτησης. Θέλω λίγο να σας πάω σε ένα ζήτημα που εδώ ρεπορταζιακά το συναντάμε μπροστά μας καθημερινά. Κάποιοι πολίτες το συναντάνε και στην πράξη. Η Κρήτη φαίνεται ότι στους τελευταίους μήνες έχει μπει δυνατά στο χάρτη των κυκλωμάτων που διακινούν παράνομα μετανάστες από τα παράλια της Αφρικής και κυρίως από την Αίγυπτο. Τα τελευταία 24 ώρα είχαμε 4 καραβάνια σε Γάβδο και Κρήτη. Έχουμε δεκάδες περιστατικά τους τελευταίους μήνες και είχαμε και μια επίσκεψη του κυρίου Κερίδη που είπε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις για δύο χώρους φιλοξενίας, προσωρινής φιλοξενίας, γιατί αυτή τη στιγμή η Κρήτη καλείται να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό και να δώσει βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα ταλαιπωρημένοι. Θεωρείτε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας το φόρτωσαν οι Ευρωπαίοι στην πλάτη με την ανοχή τη δική μας, όχι των πολιτών, την ανοχή των Ελλήνων πολιτικών και των Ευρωβουλευτών βεβαίως? Κοιτάξτε, είχα τοποθετηθεί εκπροσωπώντας τους σοσιαλιστές για το μεταναστευτικό και είπα ότι τότε και επιμένω νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ίση κατανομή των βαρών. Δεν μπορεί οι χώρες του Νότου, η Ελλάδα κατά βάση και η Ιταλία. Η Ελλάδα κυρίως βεβαίως. Αλλά
να μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Άρα πρέπει να συμμετέχει και το σύνολο της Ευρώπης, διότι οι περισσότεροι από αυτούς πρέπει να πούμε ότι είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, έρχονται από πολέμους, από περιοχές που είναι πόλεμοι ή από περιοχές που τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν. Είναι ή σε ακραία φτώχεια και έρχονται εδώ σε μια ήπειρο, θέλουν να έρθουν σε μια ήπειρο που θεωρούν αυτοί ότι είναι παράδεισος. Πραγματικά είναι μια ήπειρος, έτσι, η οποία είναι ήπειρος της ειρήνης και της ευημερίας. Άρα λοιπόν αυτό το βάρος πρέπει να το σηκώσουν όλα τα κράτη. Και πέρασε μια τέτοια απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία δεν είναι ικανή μόνο να υποστηρίξει όλο αυτό, θέλει και άλλες ενέργειες να γίνουν, ούτως ώστε το βάρος αυτό να το αναλάβουν ισομερώς όλα τα κράτη. Θεωρείτε ότι η υπάρχουσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει χειριστεί σωστά αυτό το θέμα? Γιατί αν κανείς παρατηρεί στα στοιχεία του ΩΣΑ, θα διαπιστώσει, κύριε Κουράκη, ότι τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα έχουν περάσει και έχουν έρθει, κάποιοι έχουν αποχωρήσει για άλλες χώρες, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Και έρχονται σε μια χώρα που σφαδάζει από το δημογραφικό πρόβλημα και σε μια χώρα που δεν έχει και τις καλύτερες υποδομές για να διαχειριστεί αυτή την μεταναστευτική πρόκληση. Κοιτάξτε, κατά βάση αυτοί οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες, όπως θέλει κανείς να τους ονομάσει, γιατί άλλοι είναι μετανάστες, άλλοι είναι πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες. Σε κάθε περίπτωση είναι άνθρωποι που ζητούν ένα καλύτερο αύριο. Ναι. Κατά βάση όμως δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Έτσι. Όταν ξεκινούν για το κέντρο της Ευρώπης. Είναι το σκαλοπάτι για την Ευρώπη, είναι, Ελλάδα. Ναι, είναι εδώ. Άρα, αφού γνωρίζουμε όλοι από πού είναι οι ήρωες, έτσι, προσπαθεί και η Ευρώπη σε συνεργασία και η Ελλάδα σε συνεργασία με την Τουρκία να περιορίσει τις ήρωες και δίνει χρηματοδοτήσεις στην Τουρκία για να κρατήσει εντός της Τουρκίας αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις δομές προσωρινής φιλοξενίας, ούτως ώστε να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι, έστω κάτω από συνθήκες καλύτερες, για να βρουν στη συνέχεια το δρόμο τους. Δεν είναι όμως ζητούμενο να κατανεμηθεί αυτό το βάρος στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, γιατί αυτή τη στιγμή το είπε, η Ελλάδα, ναι, σηκώνει στις πλάτες της ένα πρόβλημα για να κρατήσει όρθια ολόκληρη την Ευρώπη. Το είπα ήδη και είναι στο θετικό ότι πέρασε, έτσι, η πρώτη νομοθεσία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σας είπα, χρειάζονται για ενισχύσεις αυτό, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Νομίζω, ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο αυτά προβλήματα, το μεταναστευτικό με το δημογραφικό, κύριε Κουράκη. Ξέρετε ότι η Ευρώπη γερνάει. Τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα και αν κανείς το συγκρίνει με την Ινδία και την Κίνα, τα πράγματα είναι χαοτικά. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και τάσιστα, γιατί έχουμε έλλειψη εργατικού δυναμικού, ένα, και το δεύτερο, η γύρεση του πληθυσμού δημιουργεί και πάρα πολλές υποχρεώσεις στα συστήματα, έτσι, υγείας. Άρα, εκείνο που απαιτείται είναι μια γενναία υποστήριξη, το λέω έτσι, των νέων ζευγαριών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να εξεταστεί το επόμενο διάστημα. Η επόμενη θητεία πρέπει να το εξετάσει και με μεγάλη γενναιότητα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα νέα ζευγαριά. Ήδη είναι οικονομικά κίνητρα. Θεωρείτε ότι το δημογραφικό είναι πρόβλημα μόνο? Ότι μπορεί να επιληθεί μόνο με αυτήν την παρέμβαση, και ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί για να φτάσει, στο να βοηθηθούν τα νέα ζευγάρια, που είναι μια σημαντική πρόταση. Όμως, για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα και μετά από μερικά χρόνια τα πράγματα θα έχουν χειροτερεύσει, το δημογραφικό έχει και ένα βάθος χρόνου που αρχίζει να γιγαντώνεται, που ξεκίνησε και σήμερα αρχίζει να γιγαντώνεται και θα το δούμε μπροστά μας. Μήπως αιτία είναι και το γεγονός ότι σε αυτήν τη χώρα οι νέοι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν έχουν τις ευκαιρίες που έχουν οι αντίστοιχοι νέοι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας ή των χωρών της Σκανδιναβικής? Ναι, το δημογραφικό όμως δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο την Ελλάδα. Βεβαίως. Απασχολεί και την Ευρώπη.
Γι' αυτό σας είπα ότι απαιτούνται μέτρα ενίσχυσης των ζευγαριών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, και η διαχείριση των μεταναστών είναι που συνδέεται. Άρα, συλλογικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, οι λύσεις σε ορισμένα ζητήματα πρέπει να είναι συλλογικές. Mm-hmm. Γι' αυτό και πρέπει, είναι απαραίτητη και η συμμετοχή των πολιτών τώρα που να δώσουν δύναμη έτσι, και στην Ευρώπη και σε αυτούς που εκλεγούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του δημογραφικού που έχει να κάνει και με τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Είμαστε μια χώρα που παράγει αρκετά πράγματα, η οποία όμως για να τα αγοράσει ο Έλληνας πολίτης πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους. Δηλαδή η ελληνική φέτα είναι πιο ακριβή στην Ελλάδα από ότι στη Δανία ή στην Ολλανδία. Και η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών, κύριε Κουράκη. Άρα είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, το είπατε και εσείς, ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που καθορίζει και τις αποφάσεις. Αν ένας πολίτης περνάει καλά, νιώθει ασφαλής, θέλει και ανθρώπους που τον διοικούν στο να του παρέχουν αυτή την ασφάλεια. Προφανώς. Γι' αυτό και υπάρχει και η πολιτική, για να δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Και εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που εκλέγονται και στη συνέχεια λένε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Μα γι' αυτό εκλέγεσαι, για να αντιμετωπίσεις τα ζητήματα που έχει η κοινωνία, που έχει ο κάθε μεμονωμένος πολίτης. Επειδή άρα, είστε λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει επαφή με τις Βρυξέλλες και αυτό οφείλω, το είπατε και εσείς, οφείλω να το επαναλάβω και εγώ, είστε ένας άνθρωπος που με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων όλο το προηγούμενο διάστημα κρατούσατε επαφή, είχατε επικοινωνία. Άρα να υποθέσω ότι αυτό είναι ένα δυνατό όπλο εργαλείο που θα κάνει τον Γιάννη Κουράκη στο ενδεχόμενο που αύριο οι πολίτες τον στείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο να μην είναι ένας ξένος μέσα σε ένα χώρο που πρέπει να συστηθεί. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα όπλο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Mm-hmm. Έτσι είναι άλλο η Επιτροπή των Περιφέρειων που είναι ένα συμβουλευτικό όργανο προς το Κοινοβούλιο, για να ξέρουμε τι είναι προς το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, έχετε όμως επαφή. Γνωρίζετε πρόσωπα και καταστάσεις. Γνωρίζετε παρεμβάσεις. Πάρα πολύ καλά γνωρίζω πώς λειτουργεί η Ευρώπη, πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι μπορεί να γίνουν σπουδαία πράγματα γιατί υπάρχει η συνεννόηση, υπάρχει η συνεργασία, υπάρχουν οι πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συνοηθούν παρά το ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είναι 27 διαφορετικά κράτη, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι εδώ σε ένα Δήμο δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Πόσο μάλλον ανάμεσα ναι, σε οικονομίες που έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, παρά τις δυσκολίες, καταφέρνουν πάρα πολλές φορές τα κράτη-μέλη ή αντιπροσωπείες να έρθουν σε μια συνεννόηση, σε ένα συμβασμό, όπως θέλετε να δείτε, για να πάνε τα πράγματα πιο μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάνε ακόμα καλύτερα αν επιλέξουμε, κατά την άποψή μου, έτσι, προοδευτικούς ανθρώπους, αν οι σοσιαλιστές της Ευρώπης, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης βγει πάρα πολύ ενισχυμένο για να εφαρμόσει αυτές τις κοινωνικές πολιτικές και αν οι άνθρωποι που θα εμπιστευτούν οι πολίτες αναπτύσσουν εκείνη τη δυναμική, είναι στο κέντρο των αποφάσεων για τους πολίτες, με τους πολίτες. Μάλιστα. Και δεν είναι για τους εαυτούς τους. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω, έτσι πολιτεύομαι, είμαι ένας άνθρωπος που μ' αρέσει το αποτέλεσμα, δηλαδή, γιατί το είπα και προηγουμένως, η πολιτική είναι ένα αποτέλεσμα, δεν είναι μόνο θεωρία, έτσι είναι πράξη. Πώς αυτά που λες στη θεωρία, αυτά που έχεις ως ιδεολογικό σου υπόβαθρο, πώς θα τα μετατρέψεις σε εφαρμοσμένη πολιτική που θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στον κάθε πολίτη χωριστά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουράκη, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, 3 λεπτά μετά τις 10.30, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr, το mail της εκπομπής και βεβαίως 2810-38.000. Μεταφέρω κάποια από τα μηνύματά σας στον κύριο Κουράκη, είναι ο απόψινός μας καλεσμένος. Κύριε Κουράκη, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της καθημερινότητας και της ακρίβειας, γιατί ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε και στα αυτοδιοικητικά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
η άποψη δική σας για το πώς ο Γιάννης Κουράκης βλέπει τις σημερινές δημοτικές αρχές σε ολόκληρη την Κρήτη, πώς βλέπει τη Δημοτική Αρχή στο Ηράκλειο, τι είναι αυτό που μένει στο Ηράκλειο από τον Γιάννη Κουράκη. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά και θα την αδράξω αυτή την ευκαιρία, μιας και συνεντεύξεις δεν δίνεται πολύ συχνά. Ακρίβεια, η οποία διωγγώνει, δημογραφικό, διωγγώνει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με ανθρώπους που μεταναστεύουν, γιατί έχουμε το μεταναστευτικό αυτών που έρχονται, έχουμε όμως και το μεταναστευτικό αυτών που φεύγουν. Έλληνες που φεύγουν, και ειδικά τη δεκαετή οικονομική κρίση, πολλά δυνατά μυαλά, πολλά νέα παιδιά επέλεξαν μια χώρα της Ευρώπης, μια άλλη χώρα της Ευρώπης, για να ζήσουν. Πώς μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα επιτέλους ελκυστική, κύριε Κουράκη, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας να ζουν σε αυτή τη χώρα και να λένε αυτή η χώρα μου παρέχει αξιοκρατία, γιατί κατά την προσωπική μου γνώμη αυτό λείπει από την Ελλάδα, η αξιοκρατία και οι ευκαιρίες της οικονομικής επιβίωσης. Κοιτάξτε, η Ελλάδα κατά την άποψή μου θέλει ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο όραμα με ένα αξιόπιστο σχέδιο βαθιών αλλαγών. Και αυτό είχε γίνει παλαιότερα. Η Ελλάδα της αλλαγής, το γνωρίζουμε όλα. Περάσαν τα χρόνια και τώρα χρειαζόμαστε μία νέα αλλαγή. Και αυτό είναι και το πρόταγμά μας. Mm-hmm. Είναι το μέλημά μας. Χρειάζεται η χώρα μία νέα αλλαγή και ένα σχέδιο για να μπορέσεις να κρατήσεις όλα αυτά που είπατε και εδώ τους νέους μας, αλλά να έχει ο λαός μια καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες συνθήκες ζωής, η ευημερία του κάθε φορά να ανεβαίνει. Τα γεγονότα όμως, όπως προηγουμένως είπατε, της ακρίβειας είναι ένα πάρα πολύ έτσι, μεγάλο ζήτημα και εδώ αυτό που επικαλείται ο κύριος Πρωθυπουργός συνέχεια, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο ακρίβεια, υπάρχει και εσχροκέρδεια και εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας, εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, εδώ είναι ο ρόλος της παρέμβασης των μηχανισμών του κράτους, πώς να προστατεύσει τον ίδιο τον πολίτη από αυτές τις εξελίξεις. Άρα, ακρίβεια παντού. Ακρίβεια στα είδη καθημερινής ανάγκης. Ακρίβεια στην ενέργεια. Ακρίβεια σε όλα τα άλλα αγαθά που συμπαρασύρει. Έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη. Το είπα. Στην ενέργεια τα βάζω, βάζω όλα. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά εδώ είναι ο ρόλος του κράτους. Και εδώ είναι και η μεγάλη διαφορά των σοσιαλιστών από τις συντηρητικές δυνάμεις. Από τις δυνάμεις που εκπροσωπεί ο κύριος Πρωθυπουργός, έτσι και το Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι η πολιτική είναι αυτή που βάζει τους όρους, τους κανόνες, όπως θέλει να το πει, και ακολουθεί η αγορά και η οικονομία. Άρα η πολιτική βάζει τους κανόνες. Τι λέει η συντηρητική άποψη? Ότι η αγορά βάζει τους κανόνες, έτσι η αγορά θα τα λύσει από μόνη της τα προβλήματα και ακολουθεί η πολιτική. Να, μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, να και η κόκκινη γραμμή. Δεν θέλω να μπω στα άλλα κοινωνικά ζητήματα. Ιδού λοιπόν που έχει οδηγήσει στο πράγμα που έχει αφομοιώνει όλο το εισόδημα των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χαμηλοσυνταξιούχων και των χαμηλών αμοιβωμένων εργαζομένων, σε 15 ημέρες έχει αφομοιώσει το εισόδημά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε που έχουν φτάσει τα ενίκια, η κατοικία που έχει φτάσει. Άρα αυτό είναι και απαγορευτικό και για ένα ζευγάρι να ξανάρθω στο δημογραφικό, να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά του, να μπορέσει να τεχνοποιήσει, να μπορέσει να προχωρήσει τη ζωή του. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζονται μια σειρά από παρεμβάσεις. Επίσης πρέπει να σας πω ότι από τα ζητήματα της ακρίβειας, το κράτος έχει σπράξει την περίοδο 21-23 επιπλέον, προσέξτε, επιπλέον ΦΠΑ από τις αυξήσεις 6 δισεκατομμύρια. Και υπολογίζεται και το 2024 να εισπράξει ακόμα 1,1. Υπερέσοδα. Γι' αυτό και εμείς λέμε μείωση του ΦΠΑ για όσο διάστημα κρατά αυτή η κρίση, ενίσχυση των μηχανισμών, αύξηση των μισθών, θα έρθουμε να σας πω και πώς μπορεί να γίνει αυτό των μισθών και των συντάξεων, και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Αυτές είναι οι προτάσεις
οι οποίες το ΠΑΣΟΚ τις καταθέτει στο δημόσιο και κοινωνικό διάλογο και νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αυτή την εξέλιξη. Άρα οι ευθύνες του κυβερνώντος κόμματος είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Θέλω όμως να σας πάω σε ένα κομμάτι που είναι ο άλλος μεγάλος πονοκέφαλος και αποτυπώθηκε ως παθογένεια της ελληνικής πραγματικότητας μετά από αυτήν την εθνική τραγωδία των Ντεμπών. Κράτος δικαίου. Τον Γιάννη Κουράκη τον θυμώνει το γεγονός ότι υπάρχουν Έλληνες πολίτες που ζητούν απαντήσεις για τις αιτίες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα παιδιά τους και αντί να απευθυνθούν στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητούν απαντήσεις από την Ευρώπη, η οποία πρέπει να παρέμβει στην Ελλάδα. Αυτό το κράτος δικαίου δεν είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ελλάδα? Δεν είναι φοβερό πράγμα ένας Έλληνας πολίτης να μην εμπιστεύεται τις δικές του αρχές, που αυτές είναι υποχρεωμένες να δώσουν και τις απαντήσεις? Οι απαντήσεις έπρεπε να έχουν δοθεί, ανεξάρτητα ποιο ήταν το κόστος και για την κυβέρνηση. Και θυμάμαι μάλιστα, και μου έκανε τρομερή εντύπωση, λίγες μέρες πριν ο Υπουργός των Μεταφορών να κουνάει το δάχτυλο στους βουλευτές που τόλμησαν, εν πάση περιπτώσει, να πούν ότι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα στην ασφάλεια των μεταφορών, γιατί υπήρχαν κάποια υπομνήματα είτε από τα συνδικάτα είτε από μεμονωμένους έτσι, διάφορους άλλους φορείς. Και αντί για να ζητήσει συγγνώμη, ξαναήρθε στη Βουλή και κούνησε το δάχτυλο. Άρα λοιπόν η πολιτεία οφείλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να δώσει όλες εκείνες τις κατευθύνσεις, ούτως ώστε να λάμψει η αλήθεια. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Πόνεσε η Ελλάδα όλη. Πονάνε οι οικογένειες. Είδαμε, ας πούμε, αυτή την ομιλία της κυρίας Καρισιανού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χειροκροτήθηκε από το σύνολο των Ευρωβουλευτών και σήμερα διεκδικεί το αυτονόητο που διεκδικεί κάθε γονέας που μπορεί να χάσει το παιδί του σε ένα αντίστοιχο και μακάρι να είναι και το τελευταίο τέτοιο δυστύχημα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση των νέων Ευρωβουλευτών. Δηλαδή πρέπει οι νέοι Ευρωβουλευτές να αποτυπώσουν και να αποδείξουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα δικαίου. Δεν είναι μια χώρα που προσπαθεί να καλύψει ή να παραποιήσει. Και πάρα πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκαν και τα επικριτικά σχόλια συναδέλφων τους μέσα στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, η υποχρέωση της κάθε χώρας και ιδιαίτερα έτσι, σε μια δημοκρατική χώρα, το δίκαιο να είναι πάρα πολύ ψηλά. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται εδώ περικοπές ή οτιδήποτε άλλο. Το δίκαιο σε μια χώρα είναι η δημοκρατία. Άρα λοιπόν πρέπει η ίδια η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση να φροντίζει ούτως ώστε να μην έχει καμιά αμφιβολία και καμιά αμφισβήτηση κανείς πολίτης ότι θα βρει το δίκαιο του. Εδώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δικαιολογημένα έχουν προσφύγει και σε άλλους οργανισμούς. Η Ευρώπη, είμαστε σώμα της Ευρώπης και εμείς. Έτσι, επικαλούμαστε πάρα πολλές της Ευρώπης, την Ευρώπη, την ομολογία της Ευρώπης. Καλώς ενημέρωσαν την Ευρώπη, διότι στη χώρα μας και η δικαιοσύνη και το δίκαιο τους νόμισαν κάποια στιγμή, νομίζουν ότι δεν θα το βρουν. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Είναι όμως, νομίζω, πολύ άσχημο αυτό, κύριε Κουράκη, ένας Έλληνας πολίτης να αφισβητεί τόσο σημαντικές αρχές όπως είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε για το ότι πάω να διεκδικήσω την περιουσία μου, πάω να διεκδικήσω απαντήσεις για τους λόγους, για την αιτία που χάθηκε το παιδί μου. Και έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν παρόμοιες παρεμβάσεις γονέων, συγγενών θυμάτων που ζητούν απαντήσεις εκτός Ελλάδος. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι ο κορυφαίος θεσμός της δημοκρατίας είναι η δικαιοσύνη μαζί με το κοινοβούλιο, την τοπική αυτοδιοίκηση και το συνδικαλισμό, όχι με την έννοια των συνδικαλιστών, με την έννοια την έκφραση των κοινωνικών έτσι συνόλων. Αυτά είναι τα βάθα της δημοκρατίας. Κοινοβούλιο, δικαιοσύνη, συνδικαλισμό. Αυτά είναι τα βάθη της δημοκρατίας. Τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση. Μεγάλο ζήτημα. Μιλάμε πολλές φορές και χρησιμοποιούμε την φράση «Ενωμένη Ευρώπη». Και πολλές φορές μέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, κύριε Κουράκη, αποτυπώνεται ότι δεν είναι και τόσο ενωμένη η Ευρώπη. Δηλαδή,
Και στο θέμα του μεταναστευτικού είδαμε διαφοροποίηση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές, χώρες που είπαν ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα, χώρες που είπαν εγώ θα πάρω αυτόν τον αριθμό γιατί αυτό μπορώ και ας υπάρξουν και δύο χώρες του Νότου που θα σηκώσουν όλο το βάρος και εμείς θα χρηματοδοτήσουμε. Όμως δεν ξεχνάμε ότι έχοντας να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, στην καρδιά της Ευρώπης είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στη γειτονιά μας, στη Μεσόγειο, έχουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Αυτές τις απίστευτες εικόνες. Άρα να υποθέσω ότι η νέα θητεία της Ευρωβουλής δεν έχει να κάνει μόνο με την καθημερινότητα των πολιτών της Ευρώπης, αλλά και με την ασφάλειά τους. Έχουμε δύο πολέμους δίπλα στο σπίτι μας. Και μια Τουρκία που συχνά πυκνά δείχνει ότι είμαι εδώ και διεκδικώ και αφισβητώ. Ας πάρουμε τα πράγματα ως εξής. Τι έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία ιδιαίτερα, αλλά και η μεγάλη υγειονομική κρίση, τι ανέδειξαν. Ανέδειξαν ότι η Ευρώπη πρέπει να απεξαρτηθεί από άλλες χώρες και άλλες οικονομίες. Σε ποια ζητήματα? Πρώτον είναι στο ζήτημα της άμυνας. Δεύτερον είναι το θέμα των τεχνολογιών. Τρίτον είναι το θέμα των φαρμάκων. Είναι ζητήματα τα οποία η Ευρώπη, και νομίζω ότι γρήγορα το ψηφίσει ένας κανονισμός που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις δυνατότητες παραγωγής αμυντικού υλικού, νέων τεχνολογιών, παραγωγής φαρμάκων, διότι όλα αυτά έτσι παρουσιάστηκαν τώρα ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Ναι, έτσι είναι όπως το περιγράφεται και όπως το διαπιστώνεται και νομίζω ότι η ενασχόληση με αυτές τις πολιτικές θα είναι πάρα πολύ έντονη το επόμενο διάστημα. Η Τουρκία είναι μια χώρα που κινείται απειλητικά, λειτουργεί απειλητικά με δηλώσεις, με παρεμβάσεις, αφισβητεί τις απόψεις της Ελλάδας και αφισβητεί και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Σε αυτό το κομμάτι η Ευρώπη είναι ενωμένη, δηλαδή με βάση το Ευρωσύνταγμα τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Αυτό όμως την μέση συνείδηση του Έλληνα δεν έχει αποτυπωθεί. Θεωρεί ότι σε μια μεγάλη πρόκληση η Ελλάδα θα είναι μόνη της να την αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος βάζει επιτακτικά, γιατί εδώ υπάρχει και ένα άδικο σε σχέση με αυτό που είπατε. Τα σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος. Και δεν μπορεί όταν έχεις ένα γείτονα, ο οποίος γείτονας είσαι, είναι και μέρος του ΝΑΤΟ, που είναι και η χώρα του ΝΑΤΟ και υποτίθεται ότι όσοι συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ δεν απειλεί ο ένας την κυριαρχία του άλλου. Είναι η συνθήκη τέτοια, είναι οι κανόνες τέτοιοι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορούμε μόνοι να το σηκώσουμε αυτό, γι' αυτό ορθώς βάζει ο πρόεδρος ότι πρέπει να υπάρξει ευρωστρατός και νομίζω όπως και το ευρωομόλογο, που ο ευρωομόλογο ουσιαστικά είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι. Κάποια στιγμή θα γίνει. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να εξοικονομήσει τεράστια κονδύλια τα οποία θα τα διαθέσει σε δημόσιες δαπάνες όπως είναι η υγεία, η παιδεία, οι μισθοί, οι συντάξεις. Άρα λοιπόν, ναι, εμείς η διαφορά μας καταρχήν έχουμε πει ότι είναι μία με την Τουρκία, δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Και θεωρώ ότι και η Ευρώπη ως Ευρώπη δέχεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των όποιων οργανισμών. Αλλά επειδή η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, είναι μια χώρα με 85 εκατομμύρια και πλησιάζεται 90 εκατομμύρια ανθρώπους. Με 5 εκατομμύρια Τούρκους μέσα στη Γερμανία. Ναι, ναι. Υπάρχουν και εμπορικές συναλλαγές και μια σειρά άλλα ζητήματα. Γι' αυτό βλέπετε κάποιες στιγμές και υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Αλλά στον πυρήνα νομίζω ότι συμφωνούν. Αλίμονα δεν συμφωνούσαν, διότι μετά θα υπήρχε και πρόβλημα έτσι, για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πυρήνα τους συμφωνούνται ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα ψηφίσματα των διεθνών οργανισμών. Πηγαίνοντας σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε σε αμυγός θέματα αυτοδιοίκησης που θεωρώ ότι θα έχουν και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχετε να μιλήσετε πολύ καιρό, κύριε Κουράκη, για αυτά. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στα υπόλοιπα 3-4 λεπτά μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις σε κάτι που έχει να κάνει με την δική σας υποψηφιότητα και τη θέση σας μέσα σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει διαγράψει τη δική του πορεία.
ένα κόμμα που αγαπήθηκε στα όρια της λατρείας στην Κρήτη. Θυμάστε πολύ καλά τα υψηλά ποσοστά που έπαιρνε στο νησί. Και σήμερα, εν έτη 2024, αν θέλετε, υπάρχει ένα παράπονο από την πλευρά των κριτικών ότι όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και αυτό το αεροδρόμιο που θα τελειώσει σε 3 χρόνια να είχε γίνει. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Θέλω να μου πείτε αυτό το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη πενταετία της Κρήτης και με δεδομένο ότι αν αύριο σας ψηφίσουν οι πολίτες και βρεθείτε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα έχετε και ρόλο αλλά και λόγο σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι η Κρήτη χρειάζεται ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Έχω πει πάρα πολλές φορές, χωρίς αν μου επιτρέπετε η έκφραση να μασάω τα λόγια μου, mm-hmm. ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Η ορίμανση ενός έργου και ενός τέτοιου έργου που είναι δύσκολο έργο, διότι... Αυτή τη δήλωση τη θυμάμαι. Είχε αποτυπωθεί και τηλεοπτικά ότι αυτό το έργο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν βοηθάει και η μορφολογία. Mm-hmm. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Πιθανό να μην έχουμε διεκδικήσει και όλοι όσο έπρεπε να διεκδικήσουμε. Αλλά η ορίμανση των έργων, τέτοιων έργων, απαιτεί και χρόνο. Όμως δεν δικαιολογείται όλη η χώρα να έχει κλείσει όλα τα οδικά δίχτυα, τώρα να γίνονται εγκάρσιοι δρόμοι, να συζητούν για άλλα μέσα μεταφοράς, όπως είναι το τρένο, το light train ή άλλα μέσα μεταφοράς, και στην Κρήτη ακόμα να συζητούμε για το βόρειο οδικό άξονα. Ή το πώς θα συνδεθεί το νέο αεροδρόμιο και πώς θα συνδεθεί το βόρειο οδικό άξονα. Και εδώ είναι, ας πούμε, και η προχειρότητα και έχουμε και μια ευθύνη και όλοι οι φορείς. Θεωρείτε ότι υπάρχει μια διαχρονική ευθύνη σε περιφέρεια, δήμους, κατά καιρούς βουλευτές, ανεξαρτήτου κόμματος, ανεξαρτήτως πεπιθήσεων? Όλοι έχουμε μια ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση. Δεν θέλω και δεν είναι ώρα να προσδιορίσουμε και το μέγεθος της ευθύνης του καθενός. Αλλά όταν σχεδιάζεται ένα αεροδρόμιο, το οποίο το αεροδρόμιο ξεκίνησε, πρέπει να τα πούμε τα πράγματα, ξεκίνησε επί ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ξεκίνησε ως σκέψη, γιατί θυμάστε το Λοξόδιο διάδρομο που εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα του Λοξόδιο διαδρόμου και πήγαμε μετά στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Αυτή η ιδέα ήταν η ιδέα ΠΑΣΟΚ και μακάρι να υλοποιηθεί πάρα πολύ σύντομα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις σε αυτό το αεροδρόμιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα έργα που το βλέπουμε να προχωράει και να προχωράει εντυπωσιακά. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα την προχειρότητα. Εγώ έχω τοποθετηθεί και ως πρόεδρος της ΠΕΔ ότι έπρεπε να υπάρξει στις ορισμένα τούνελ από το αεροδρόμιο προς Χερσόνησο, προς τον ΒΟΑΚ. Που κακώς για ένα τέτοιο έργο, μεγάλο έργο, ας πούμε, δεν το κάνεις ολοκληρωμένο, όπως έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Το συζητάει το Υπουργείο Υποδομών. Ναι, ναι. Νομίζω ότι το εντάσσει κιόλας μέσα στον προγραμματισμό. Έχουμε κάνει, ναι, ναι, το εντάσσει, αλλά έπρεπε να το έχει δει ακόμα πιο έγκαιρα, διότι οι φορείς από την αρχή πρότειναν αυτό το τούνελ. Όπως δεν μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο έργο, να σχεδιάσεις ένα τέτοιο έργο και να μην λαμβάνεις υπόψη σου το Νότο. Το διευρωπαϊκό δίκτυο του Νότου, που είναι με Σαράμ, Άγιοι Δέκα, Πρωτόρια, Βιάνος, Σαρίφοράδα, Ιεράπετρα. Έτσι, και σύνδεση της Ιεράπετρας με το βόρειο οδικό άξονα και σύνδεση της Βιάνου με το νέο αεροδρόμιο, αυτά δεν μπορείς να μην τα λαμβάνεις υπόψη σου. Ή δεν μπορείς να μην λαμβάνεις τις τοπικές κοινωνίες υπόψη που σου προτείνουν κάποια πράγματα. Άρα πρέπει πιο ολοκληρωμένα και πιο συγκροτημένα να τα βλέπουμε τα πράγματα. Όπως εγώ είχα και μια άλλη αντίληψη για το ΒΟΑΚ. Όταν σχεδιάζεις το ΒΟΑΚ ένα τέτοιο έργο για την Κρήτη, με μια τέτοια ιστορία, διότι η Κρήτη είναι μια έτσι ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα περιφέρεια και όχι μόνο για μας στην Ελλάδα, αλλά και για την ίδια τη Ευρώπη. Γιατί είναι η θέση της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι η νησιωτικότητά της. Είναι το περιβάλλον της. Είναι η μορφολογία της. Αγαπημένος προορισμός των Ευρωπαίων. Είναι η ιστορία και ο πολιτισμός της. Είναι μια σειρά ζητήματα που αυτή την ώρα και η ίδια η Ευρώπη έπρεπε να τη δει ως μια πρότυπη έτσι, περιφέρεια. Άλλα. Θα μου ολοκληρώσετε μετά, γιατί με πιέζουν να πάω τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. 11 ακριβώς, επιστρέψαμε εδώ σε ώρα αιχμής με αποψινό καλεσμένο τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ,
τον κύριο Γιάννη Κουράκη. Κύριε Κουράκη, θέλω σε αυτό το μέρος να πάμε σε ένα κομμάτι που θα τολμήσω να πω είναι η μεγάλη σας αγάπη. Είναι δεν ολοκληρώσαμε όμως προηγουμένως. Αν δηλαδή, έχετε δίκιο, είναι δικό μου λάθος να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας γιατί σας διέκοψα ακόμα. Ναι, ναι, γιατί εγώ πίστευα και το είχα καταθέσει και εγγράφος και στα αναπτυξιακά συνέδρια των το κομμάτων χρειαζόταν ακόμα ένας καλύτερος βόρειος οδικός άξονας με εντελώς καινούργια χάραξη, πιο πολύ στο κέντρο με, που μπορεί να ενώνει τις πόλεις για να αξιοποιήσει και με κάθετους να αξιοποιήσει και το κέντρο της Κρήτης και την Νότια Κρήτη που είναι έτσι, έχει τεράστιες ομορφιές και ορεινός όγκος της Κρήτης. Και πρέπει να σας πω όμως ότι έγιναν και πάρα πολλά πράγματα και επί διακυβέρνησης Πασόκου. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, μια μεγάλη τομή για την υγεία που την επικαλούνται όλοι και πάρα πολλές άλλες υποδομές, έτσι, αλλά και τη συνολική αντίληψη που είχε το ΠΑΣΟΚ για το κράτος, το αποκεντρωμένο κράτος. Έτσι και την, τα σύνολα, την αξία που πρέπει να δώσει στα οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας. Θέλω να σας πάω τώρα στη μεγάλη σας αγάπη. Είστε ένας άνθρωπος που στη συνείδηση των πολιτών και της νεότερης γενιάς έχει αποτυπωθεί ως ο Δήμαρχος του Ηρακλείου. Για πολλά χρόνια ήσασταν ο πρώτος πολίτης της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, του μεγαλύτερου Δήμου της Κρήτης. Και καταρχήν θα σας πάω έτσι λίγο συναισθηματικά. Τόσα χρόνια μετά την θητεία σας, περπατώντας στο Ηράκλειο, τι είναι αυτό που σκέφτεται ο Γιάννης Κουράκης? Είναι ένας άνθρωπος που το περπατάει το Ηράκλειο. Ότι το Ηράκλειο είναι ένας ευλογημένος τόπος. Έχει προβλήματα, είχε προβλήματα, έχει προβλήματα, αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες. Mm-hmm. Και μπορείς με ένα οργανωμένο σχέδιο το Ηράκλειο να το κάνεις πρότυπη πόλη και ένα πόλη με προορισμό. Ακόμα και όχι μόνο προορισμό για τους θερινούς μήνες, αλλά συνεχής, ο προορισμός να είναι συνεχής. Αλλά χρειάζεται ένα σχέδιο. Έγινε μια πρώτη αλλαγή, δύσκολη αλλαγή, έτσι, με τις τεράστιες διανοίξεις που έγιναν, τα άλλα έργα υποδομής που έγιναν. Γιατί το βασικό θέμα για να μπορεί να αναπτυχθεί μια πόλη, ένας τόπος να το πω γενικά, είναι η πολεοδομική και η χωροταξική της οργάνωση. Άρα το Ηράκλειο έπασχε και πάσχει ακόμα από σχέδια πώς, γιατί, από το σχέδιο πώς, γιατί. Γιατί το κράτος, το κεντρικό κράτος, το κράτος των Αθηνών, της Αττικής, όπως έλεγα, κρατά όλες αυτές τις εξουσίες που ένα σχέδιο πόλης πρέπει να περάσει, ας πούμε, και μια απλή τροποποίηση πρέπει να περάσει έτσι και από το. Δεν έχουν αποκεντρωθεί ακόμα αρμοδιότητες, το κράτος δεν θέλει να τις αφήσει. Άρα είχα αυτή την αντίληψη ότι γι' αυτό προσπαθήσαμε πάρα πολύ να εφαρμόσουμε το σχέδιο πόλης, να δώσουμε τους κοινόχρηστους, τους κοινοφελείς χώρους, τις πλατείες, τα πάρκα, οι χώροι που θα γίνουν τα σχολεία, να ανοίξουμε έτσι την πόλη. Τώρα η πόλη χρειάζεται μια νέα αλλαγή, κατά την άποψή μου. Αλλά υπάρχουν οι δημοτικές αρχές, οι οποίες προφανώς θα ενδιαφερθούν, έχουν τα δικά τους σχέδια, ψηφίστηκαν. Και εκείνο που πρέπει να δουν σε πρώτη προτεραιότητα, κατά την άποψή μου, είναι το κυκλοφοριακό. Η πόλη υποφέρει, θέλει μεγάλες αλλαγές, χρειάζεται υποδομές. Εμείς είχαμε καταθέσει και σε συνοήση με τις άλλες παρατάξεις έτσι, μια σειρά προτάσεις που μπορούσαν έτσι, να γίνουν. Άρα το Ηράκλειο, εγώ θεωρώ ότι, που το λέτε είναι η μεγάλη μας αγάπη όλων μας, ότι έχει δυνατότητες και μπορεί να γίνουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα για να ενισχύσουν ακόμα την ποιότητα ζωής των πολιτών. Θα σας γυρίσω πολλά χρόνια πίσω. Όταν αναλάβατε τα ηνία της πόλης του Ηρακλείου ως δήμαρχος, κύριε Κουράκη, μιας πόλης που χαρακτηριζόταν ως μία από τις πιο άσχημες πόλεις της Ελλάδος. Ως μία πόλη που είχε γυρισμένη την πλάτη της στη θάλασσα. Θα σας μεταφέρω, φαντάζομαι, σίγουρος ότι το έχετε ακούσει αυτό. Άνθρωποι που ερχόταν από την υπόλοιπη Ελλάδα και από την υπόλοιπη Κρήτη δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς σε μία πόλη που είναι παραθαλάσσια, οι περιοχές που είναι δίπλα στη θάλασσα είναι και οι πλέον υποβαθμισμένες. Και αναφέρομαι στην εικόνα που είχε ο Καράβολας πριν την μεγάλη αυτή ανάπλαση.
Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, κυρίως προεκλογικά, τα προηγούμενα χρόνια, να λέτε ότι πάρα πολλοί προσπάθησαν να υφαρπάξουν την ταυτότητα αυτών των έργων, ότι τα έκαναν αυτοί. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε, ποια είναι η μεγαλύτερη τομή που θεωρεί έκανε ο Γιάννης Κουράκης στην πόλη του Ηρακλείου, τι είναι αυτό που πιστεύει ότι όταν ανέλαβε τότε ως δήμαρχος ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια συνεννόηση της τοπικής αυτοδιοίκησης με το αθηνοκεντρικό κράτος που σε βάζει σε ένα κικαιώνα και σε ένα λαβύρινθο γραφειοκρατίας, επαφών, χρηματοδοτήσεων, έλλειψης χρηματοδοτήσεων κλπ. Καταρχήν πρέπει να... Δεν έχω μιλήσει ποτέ, αλλά πρέπει να διαλύσουμε ένα μύθο. Ότι όλα αυτά δεν είναι Ολυμπιακά έργα. Για να ξεκαθαριζόμαστε. Mm-hmm. Και επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα... Πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς σας αντιπάλους το λέγανε. ότι η πόλη άλλαξε γιατί ήταν στο δίκτυο των Ολυμπιακών Πόλεων του 2004. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, όταν ο άλλος δεν έχει όραμα, φαντασία για τον τόπο του, προσπαθεί έτσι να βρει μια αιτιολογία για να δώσει απάντηση στη δική του έτσι η αποτυχία ή στο δικό του έτσι κενό περιεχόμενο πρόταση. Ολυμπιακά έργα, να σας πω ότι ήταν το Παγκρίτιο, γιατί έγινε για να γίνει δύο αγώνες προκριματική, δύο αγώνες προκριματική, ναι. Ποδοσφαίρου, όπως έγιναν. Και τότε μάλιστα ήρθε και έπαιξε η Πορτογαλία και είχε το αστέρι, τότε μικρός νεαρός, ο Ρονάλντο έπαιζε, έπαιξε το Παγκριτίο σαν δύο. Ήταν η ένωση του Παγκριτίου με το ξενοδοχείο, το Ολυμπιακό ξενοδοχείο που ήταν στην Αγία Πελαγιά, το γνωστό ξενοδοχείο της Καψής, της Ιωνομαστήλης. Η πρόσβασή του από εκεί. Εγώ τι έκανα, σχεδίασα, βρήκα ένα τρόπο, είχα τις γνωριμίες. Και το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να ανοίξω το Ηράκλειο προς τον Καράβολα, προς τη θάλασσα, εκεί. Ο Καράβολας δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την πόλη. Αλλά εκεί μέσα έμεναν άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι δεν είχαν τίτλους, οι περισσότεροι. Περίπου το 90%. Ήταν σαν ένας κατιαβλισμός, ναι, δίπλα στη θάλασσα. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα έλεγα να μπει η αστυνομία και να φύγουν. Είπα τότε στην κυβέρνηση και όσο μου είναι υπουργός το χειριζόμουν το θέμα με το προεδρείο τους ότι αυτοί οι άνθρωποι για να φύγουν πρέπει να πάρουν μια κοινωνική αποζημίωση. Κατάφερα με νόμο, γιατί το έργο αυτό ολοκληρώθηκε, γιατί πού να τα θυμάσαι, υπάρχει όμως ιστορία. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Δεν ολοκληρώθηκε. Άρα αποδεικνύω. Το θυμάμαι. Ότι αυτό το θυμάμαι. Το θυμάμαι και σαν στο ρεπορτάζ. Δεν είχε καν ξεκινήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά επειδή έγινε το συζήτηση, έτσι έπρεπε να φύγει. Κατάφερα και όσοι ήμουν να έρχω σε μια συνεννόηση με τους ανθρώπους αυτούς, βάλαμε τα κριτήρια για να πάρουν μια κοινωνική αποζημίωση. Και την πήραν αυτή η κοινωνική. Αλλά τι κάναμε. Κάθε ένας που έπαιρνε την αποζημίωση, έτσι, είχαμε ένα συνεργείο, έλεγε το σπίτι, το κατεδάφιζε αμέσως. Για να μην υπάρξει κίνδυνος, έτσι, να ξαναπάμε. Και έτσι έγινε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εμείς κάναμε τις μελέτες ως Δήμος Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΑΝΑΚ, ΟΑΝΑΚ τότε, mm-hmm, Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, κάναμε και δημοπρατήσαμε και ολοκληρώθηκε μετά από αρκετά χρόνια μετά τους. Όχι αρκετά, λίγα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα αποδεικνύουμε ότι αυτό δεν ήταν ένα Ολυμπιακό έργο, αλλά ήταν ένα έργο που το ήθελε η πόλη, το διεκδικήσαμε εμείς και μάλιστα τότε λέγανε τα ανέκδοτα είναι δύο. Ο Τωτός, ένα, και ο Κουρέτσι με τον Καράβολα, που μου το είπαν μετά δημοσιογράφοι αυτό. Δεν πιστεύανε δηλαδή ότι, ούτε οι ίδιοι ότι θα ανοίξει το μέτωπο του Ηρακλείου από εκεί. Ένα δεύτερο που αφισβήτησαν, κύριε Κουράκη, οι πολίτες και δεν σας κρύβω και εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι ότι όταν αναφερθήκατε στην πεζοδρόμηση αρχικά της 25ης Αυγούστου, οι παλαιότεροι θυμούνται ότι 25 Αυγούστου ήταν ένας κεντρικός δρόμος που περνούσε μπροστά από τα λιοντάρια, περνούσαν αυτοκίνητα. Η νεότερη γενιά αυτό δεν το θυμάται. Και εκεί έγινε επίσης μια τομή. Και αυτό το αφισβήτησαν.
ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Κοίτα, έχω πραγματικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βρείτε αυτό το φωτογραφικό υλικό έτσι και να παρουσιαστεί, να δει κάποιος πώς ήταν έξω από τη Λότζια, πώς ήταν στα Λιοντάρια, πώς ήταν η Βικελέα, πώς ήταν μια σειρά άλλα ζητήματα. Ναι, πραγματικά πήρα μια γενναία απόφαση να πεζοδρομήσω το Ηράκλειο. Όλο αυτό που βλέπετε ήταν ολοκληρωμένο σχέδιο. Τι θέλαμε τότε να κάναμε? Θέλαμε την οικονομική, κοινωνική αναζωογόνηση και πολιτιστική αναζωογόνηση του κέντρου. Το κέντρο τότε ρήμαζε, ήταν άρρωστο. Μετά τις 6, 7, 8 δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος. Έτσι. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση, πεζοδρομήσαμε, βιώσιμη κινητικότητα, να οι εξελίξεις των δικών. Υπήρχαν αντιδράσεις τότε. Υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Τις θυμάμαι. Από τον εμπορικό σύλλογο τότε που πίστευε ότι. Οικονομική ασφυξία. Οικονομική ασφυξία. Η σκόνη στο κέντρο του Ηρακλείου. Ήρθε όμως. Και δικαιωθήκαμε και πραγματικά τώρα το ακολουθούν όλες οι πόλεις. Και πεζοδρομήσαμε το σύνολο και αυτό που βλέπετε στη δικαιοσύνη που τελείωσε. Το είχαμε καταθέσει το 2014 στο ΕΣΠΑ. Αλλά λόγω του ότι έγινε μια κυκλοφοριακή μελέτη, καθυστέρησε όλο αυτό το πλέγμα των πεζοδρόμων για να ανακουφίσουμε έτσι το κέντρο, για να τους δώσουμε μια ζωή. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να σας πάω λίγο στο κομμάτι του πολιτιστικού που πολλές φορές το είδαμε. Θέλω να σκεφτείτε τη λεωφόρο Κνωσού πώς ήταν. Και η λεωφόρο Κνωσού, ο Πεταλοειδής. Λεωφόρο Ούλα Φάλ με Πεταλοειδής ή η Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχω να πω πάρα πολλά. Και δεν είναι αυτό. Είχαμε και ένα σχέδιο ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ολοκληρωμένες. Τι σημαίνει ολοκληρωμένες? Υπογειοποίηση των δικτύων, νέα δίχτυα ύδευσης, νέα αποχέτευση, όλα αυτά για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, δεντροφυτεύσεις πάρα πολλές, φωτισμός με φώτα LED και μια σειρά άλλα ζητήματα. Βεβαίως το κέντρο του Ηρακλείου παραμένει ένας βραχνάς που έχει να κάνει, που ισοδυναμεί με την πλατεία Ελευθερίας. Τώρα βλέπουμε μια κλειστή πλατεία, σε λίγες ημέρες λέει θα είναι έτοιμη. Νομίζω ότι οι Ηρακλειώτες δεν περιμένουν πολλά όσον αφορά αυτή την παρέμβαση. Είναι ένας διαχρονικός πονοκέφαλος η πλατεία Ελευθερίας. Θα σας πω κάτι που λένε οι πολίτες σήμερα. Ότι ενώ έχουμε ένα ιστορικό κέντρο μεγάλο και πεζοδρομημένο, μπορείς να το περπατήσεις, η πλατεία Ελευθερίας του προκαλεί μία ασφυξία. Εμείς προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, γιατί ξέρετε, ένα έργο που χρηματοδοτείται, αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. από τα γνωστά ΕΣΠΑ. Από την ημέρα παραλαβής του, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορείς να το... αυτό το έργο να το πειράξει εισαγωγικά, δεν μπορεί να το αλλάξει, θα δεν περάσουν τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Έτσι, γι' αυτό χρηματοδοτείς. Δεν μπορεί ένα έργο που το χρηματοδοτείς και σε 2 χρόνια θες να το αλλάξεις. Εμείς είχαμε την εξής αντίληψη μετά, την οποία μετά το κατάλαβε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί ξεκίνησε να κάνει μια μικρή ανάπλαση στην πλατεία Ελευθερίας. Εμείς λέγαμε, πρέπει να το δεις στο σύνολό του, δηλαδή πλατεία Μουσείου, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Δασκαλογιάννη, Βίγλα. Όλο αυτό έπρεπε να το μελετήσεις έτσι και να δεις πώς θα κάνεις ένα ενιαίο σύνολο και να το συνδέσεις με τη δικαιοσύνη που είναι. Είναι καλές πεζοδρόμες, κύριε Κουράκη, όμως σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο που ξεπερνάει τις 200.000 και διαρκώς γιγαντώνεται, πρέπει πέριξ του ιστορικού κέντρου να υπάρχουν δρόμοι που θα μπορούν να σε πάνε μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν με το αυτοκίνητο ένας ξένος επισκέπτης περάσει από την πλατεία Ελευθερίας, δεν αντιλαμβάνεται ότι πίσω από αυτήν υπάρχει μια μικρή, μεγάλη πόλη πεζοδρομημένη. Και αναφέρομαι στο ιστορικό κέντρο. Δεν χρειάζεται μόνο δρόμους κατά την άποψή μου, χρειάζεται πάρκινγκ. Mm-hmm. Και κάναμε μια προσπάθεια για να κάνουμε το πάρκινγκ, το λεγόμενο της πλατείας Ελευθερίας. Το είχαμε φτιάξει σε καλό σημείο. Σκοντάψαμε στην αρχαιολογία και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ελπίζω τώρα να ξεπεραστεί. Βλέπω και η καινούργια Δημοτική Αρχή το έχει ξαναβάλει ξανά στα πλάνα της. Πιστεύω να κάμψει τις αντιρρήσεις των αρχαιολόγων. Κατεβαίνει μέχρι κάτω το εργοστάσιο Καστρινάκη που λέμε. Ξεκινά από το πάρκο του πάνω μέχρι το πιστεύω ότι το Ηράκλειο θέλει μερικούς χώρους έτσι πάλι για να ανασάνει και στους πολίτες διαμορφώνεται άποψη ότι μπορούν και να περπατούν και όλα και να απολαμβάνουν έτσι
τους πεζοδρόμους της πόλης. Θέλω λίγο να σας πάω στο πώς βλέπει σήμερα το Ηράκλειο ο Γιάννης Κουράκης, και επειδή δεν έχετε ποτέ μιλήσει δημοσίως ανοιχτά για το πώς διαχειριστήκατε την τελευταία φορά που διεκδικήσατε τον Δήμο Ηρακλείου την Ήττα, με έναν διαφορετικό εκλογικό σύστημα από το εκλογικό σύστημα που είχαμε στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αν δεν κάνω λάθος, κερδίσατε στον πρώτο γύρο, είχατε πάρει 40-42%. Το 14. Το 14. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο σας έχω ακούσει σε συζητήσεις να το λέτε. Δεν το έχετε πει ποτέ δημοσίως. Θέλετε να μας απολογηθείτε λίγο, το απολογηθείτε συσσαγωγικά, για εκείνες τις μέρες. Πώς είδε ο Γιάννης ο Κουράκης αυτό το αποτέλεσμα? Ένας άνθρωπος που η κοινωνία και στο παρελθόν τον είχε ανταμείψει με υψηλά ποσοστά στον Δήμο του Ηρακλείου, νωρίτερα ως βουλευτή. Ήταν μια σειρά παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, σημαίνει ότι έχω κι εγώ κάποιες ευθύνες. Δεν σημαίνει ότι εγώ δεν έχω ευθύνες, έχουν όλοι οι άλλοι, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Πρέπει όμως να σας πω το εξής, ποια είναι η βασική μου φιλοσοφία. Εγώ είμαι πάντα ενεργός πολίτης. Ανεξάρτητα αν έχω αξίωμα που πηγάζει από το λαό ή δεν έχω. Μ' αρέσει, ενδιαφέρομαι για τα κοινά, να καταθέσω την άποψή μου, να συμμετέχω σε συγκεντρώσεις, σε διαμαρτυρίες ή οτιδήποτε άλλο. Πάντα, ανέκαθεν. Θα σας πω και κάτι που θα σας φανεί παράξενο. Στη συγκυβέρνηση που λέγεται Σαμαρά Βενιζέλου, ο τότε πρωθυπουργός έφερε μια διάταξη ότι οι δημοτικές αρχές θα εκλέγονται με 42%. Εγώ αντέδρασα. Ήμουν τότε στην ΚΕΔΕ. Και θυμάμαι και τον Απόστολο τον Κοιμήση, δήμαρχο Αμφιλοχίας τότε, γραμματέας της ΚΕΔΕ, εγώ ήμουν αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου πήγαμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, στον Βενιζέλο, και διαμαρτυρηθήκαμε ότι δεν πρέπει να συμφωνήσει με αυτό. Οι τοπικές αρχές θέλουν ποσοστά δημοκρατίας, θέλουν το 50-1, αυτό εκφράζει το λαό, αυτό λένε οι κανόνες της δημοκρατίας. Αλλά στις εθνικές εκλογές έχει κυβέρνηση με 35%. Αντιδράσαμε και έβαλε βέτο εισαγωγικά ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ακούγοντας εμάς την παράταξή μας, και έτσι δεν ήρθε ποτέ, είχε δημοσιευθεί, δεν ήρθε ποτέ αυτό το νομοσχέδιο που, αν το αποδεχόμουν, πιθανόν, κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα, έτσι να είμαι δήμαρχος. Αλλά στην πολιτική και δασκαλάκι έχω μάθει το εξής. Η γοητεία είναι και η συμμετοχή. Αλλά είναι και η νίκη και η ήττα. Και αυτό κάποιος ήττα σε εισαγωγικά. Είναι αυτό κάτι το οποίο μπορεί να πρέπει να το γνωρίζει. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να πικράνει το Γιάννη Κουράκη από την προηγούμενη. Δεν ήταν μόνο αυτά όμως. Ήταν και άλλα γεγονότα. Βεβαίως. Εγώ έπεσα, πέσαμε, όχι εγώ, και στην περίπτωση των μνημονίων. Και ως ένας στέλεχος, ένα μέλος του ΠΑΣΟΚ, αντιλαμβάνεστε ότι τότε στο στόχαστρο ήταν και είμαστε όλοι οι αυτοδιοικητικοί που υπηρετούσαμε ή, εν πάση περιπτώσει, πιστεύετε ότι δεχτήκατε και πολεμική από συγκεκριμένες ομάδες? Απίστευτα πράγματα. Ανθρώπων που προσπάθησαν να βάλουν τρικλοποδιές έτσι ώστε να εμποδίσουν τον Γιάννη Κουράκη και την ομάδα του να κερδίσει το Δήμο. Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Έχετε πικρία από ανθρώπους που μπορεί να είναι ακόμα και σήμερα στην αυτοδιοικητική σκηνή της Κρήτης και ξεκίνησαν από εσάς? Έχω πικρία όχι από την κριτική, που είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, είναι και συστατικό στοιχείο του ίδιου, της πολιτικής μου συγκρότησης και του χαρακτήρα μου. Έχω πικρία από την κακοήθεια. Έχω πικρία από το φθόνος και το μίσο ορισμένα. Είναι βαρύ το φθόνος και μίσος. Ναι, εγώ τα έχω ζήσει. Γιατί κάποιοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το Ηράκλειο άλλαξε. Και ότι κάποιοι πιθανά προηγούμενες εποχές να κρατούσαν ομπρέλες. Έτσι. Όταν έβρεχε χρήματα και επί
Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν θέλω να επανέλθω σε θέση. Έχω ζήσει όμως στο πετσί μου, στο σώμα μου, έτσι, την κακοήθεια, την αδικία, έτσι, και τη λάσπη. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά. Μάλιστα. Το αφήνουμε λοιπόν και το σέβομαι απόλυτα. Σήμερα, πολλοί παρελθοντικοί στενείς σας συνεργάτες έχουν ρόλο και λόγο και στην Δημοτική Αρχή, αλλά και στην αντιπολίτευση στη Λότζια. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ο Κουράκης έκανε, λέει, και μια σχολή αυτοδιοικητικών προσώπων που θα παίξουν ρόλο ή παίζουν ρόλο. Κοίταξε, είμαστε μια ομάδα. Πάντως, πολλοί αντιδημαρχοί σας είναι, ναι, και σήμερα. Ή πολλά στελέχη δικά, ναι, σας είναι και σήμερα. Κοίταξε, το αποτέλεσμα είναι συλλογικό. Αντιπολιτευτικά, είμαστε... πολλές φορές, όποιος είχε τα περισσότερα στελέχη του Γιάννη Κουράκη, δεχόταν και τα πειρά, μα αυτός είναι η ομάδα του Κουράκη. Δηλαδή, στα δημοσιογραφικά γραφεία, στο λεγόμενο παραπολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε, είναι της ομάδας Κουράκη. Η ομάδα του Κουράκη είναι μια ομάδα με γνώση, με εμπειρία. Ομάδα είμαστε όλοι μαζί, έτσι, δεν ξεχωρίζω κανένα. Mm-hmm. Με γνώση, με εμπειρία και αποτέλεσμα. Είναι δυνατοί άνθρωποι, με ιδέες, με προσφορά στον τόπο. Πραγματικά εγώ τους θαυμάζω και δεν κάνω και καμιά παρέμβαση στο έργο. Τους βλέπω τώρα, χαίρομαι, είτε είναι στη συμπολίτευση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Όλοι έχουν τις ιδέες. Ξέρεις, η ομάδα δεν μπορεί να πηγαίνει πάντα κάπου όλοι μαζί. Έτσι. Υπάρχουν και διαφορετικές αντιλήψεις όταν χαλάσει η ομάδα ή όταν φύγει ο επικεφαλής. Αλλά είναι όλοι εξαίρετοι. Έτσι, τους αναζητώ γιατί χαθήκαμε τώρα. Είχαμε δέσει πάρα πολύ και θέλω να τους ευχηθώ πραγματικά να έχουν μια καλή πορεία, μια καλή διαδρομή και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Ηράκλειο, γιατί ξέρω πως οι περισσότεροι από αυτοί, σχεδόν όλοι από αυτή την ομάδα και από αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν τώρα το Δήμο, πραγματικά το κάνουν από αγάπη για τον τόπο. Θα σας ζητήσω να μου σχολιάσετε την πορεία δύο ανθρώπων. Ο ένας είναι ο προηγούμενος δήμαρχος Ηρακλείου. Πώς χαρακτηρίζεται ως δήμαρχο τον Βασίλη Λαμπρινό? Πλέον έχει ολοκληρώσει τη θητεία του και νομίζω ότι και ο δικός του απολογισμός έγινε, αλλά και ο απολογισμός της συνείδησης των πολιτών είναι δεδομένος. Και πώς βλέπετε τους πρώτους μήνες για κυβέρνηση του Δήμου από τον Αλέξη Καλοκαιρινό? Να πάμε στον παλαιότερο, να ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Λαμπρινό. Κοιτάξτε, που ήταν και ο πολιτικός σας αντίπαλος. Κοιτάξτε, τον επέλεξαν οι πολίτες, το σέβομαι αυτό. Εγώ πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα στο Ηράκλειο και ιδιαίτερα θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα στο Ηράκλειο και την τελευταία περίοδο που, αν υπήρχε συνεργασία, που κάποιοι λόγοι, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί, εμπόδισαν αυτή τη συνεργασία, γιατί εγώ πάντα εγώ και στην επιστολή μου που έστειλα, γιατί ίσχυε απλή αναλογική τελευταία. Εννοείται η συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων. Παρατάξεων. Mm-hmm. Αν υπήρχε, ανεξάρτητα αν ήταν δική μας, αν ήταν του κυρίου Λιγερού ή οι άλλες παρατάξεις του Ινιωτάκη, της κυρίας Χιναράκη, του κυρίου Κουκιαδάκη. Αν υπήρξε το 50-1, το 25 ή το 27 για να διοικήσουν, που μπορούσε, είχαμε όλη την καλή διάθεση. Εγώ μάλιστα στην επιστολή, στις επιστολές που είχαμε ανταλλάξει στην αρχή για συνεργασία, είχατε δώσει ό,τι με αφορά. Δεν με ενδιαφέρει κάτι πέρα από το καλό της πόλης και κατέθεσα μια φορά μια σειρά γόνιμες προτάσεις. Και μάλιστα είχα την αντίληψη ότι η όποια συμφωνία έπρεπε να γίνει πάνω στο τραπέζι, να ανακοινωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ανακοινωθεί στο λαό και να ελέγχεται αυτή η προγραμματική συμφωνία πώς πάμε το Ηράκλειο. Θα μπορούσαν λοιπόν, αν υπήρχε αυτή η συνεργασία, θα ήταν καλό για την πόλη, θα ήταν και καλό για όλους μας, γιατί δίναμε ένα άλλο δηλαδή, παράδειγμα. Με άριστα το 10, τι βαθμό θα βάζατε στον Δεν θέλω δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος και του κύριου Λαμπρινού. Το εύχομαι να έχει δύναμη και υγεία. Όλοι κρινόμαστε από την ιστορία. Πάμε τώρα στους πρώτους μήνες για κυβέρνηση του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού. Κοιτάξτε, είναι νωρίς, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι γίνονται προσπάθειες. Είναι μόλις 6 μήνες. Mm-hmm. Έτσι, έχουν μπροστά τους μία πενταετία. Νομίζω ότι είναι ένα δυνατό σχήμα. Υπάρχουν ιδέες. Νομίζω ότι χρειάζεται και την ανοχή και των πολιτών. Έτσι, νομίζω και εύχομαι και ελπίζω ότι θα πάνε καλά.
γιατί βλέπω ότι υπάρχει διάθεση για δουλειά. Θεωρείτε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις στο Δήμο Ηρακλείου έχουν γίνει από το παρελθόν? Είναι πονηρή ερώτηση αυτή, κύριε Κουράκη. Άρα οι σημερινοί αλλά και οι αυριανοί δήμαρχοι του Ηρακλείου έχουν πιο εύκολο έργο όσον αφορά τα μεγάλα έργα? Όχι, υπάρχει σωγραμμότητα και πάρα πολλά μεγάλα έργα, διότι οι πόλεις εξελίσσονται, δημιουργούνται νέες ανάγκες, ανάλογα με την... Έχουμε, ας πούμε, τη μεγάλη πρόκληση, σήμερα ακούσαμε και την παρέμβαση του κυρίου Καλοκαιρινού στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς θα γίνει η επόμενη μέρα στο υπάρχον αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, όταν αυτό κατεβάσει ρολάκι και ανοίξει το αεροδρόμιο Καστελίου. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή για το Ηρακλείο. Μιλάμε για μια δεύτερη πόλη δίπλα στην πόλη. Είναι αλήθεια αυτό, αλλά χρειάζεται ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο και πάντα οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν άποψη. Ο φορέας δηλαδή της τοπικής δημοκρατίας, που είναι ο Δήμος Ηρακλείου, το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να έχει άποψη την εξέλιξη. Και πάντα σε συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση, με την πολιτεία, έτσι, για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι, πραγματικά είναι ένας ωραίος χώρος. Είναι ο χώρος εδώ της Αλικαρνασσού που υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Υπέφεραν, πραγματικά υπέφεραν. Δεν πήραν κανένα αντισταθμιστικό όφελος. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Δηλαδή η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει άποψη και ό,τι είναι πρέπει να εισπράξει σε σχέση και με την ποιότητα ζωής και με το να γίνει κάτι το πάρα πολύ ωραίο και με βάση τις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες που υπάρχουν. Θα σας πάω τώρα σε ένα άλλο μεγάλο αυτοδιοικητικό κεφάλαιο και θα κλείσω με αυτό. Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, η νέα ομάδα πώς βλέπετε αυτήν την πορεία? Την ομάδα Αρναουτάκης στις πρόσφατες εκλογές τη χαρακτήρισαν και κριτική Dream Team. Ναι, είναι μια ομάδα που μπορεί να φέρει καλά αποτέλεσμα για την Κρήτη. Έχει εκλεγεί ο Περιφερειάρχης για τέταρτη συνεχή θητεία. Σημαίνει ότι οι πολίτες έτσι τον εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται τη δουλειά, τη συλλογική λειτουργία. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε ακόμα καλύτερα για το επόμενο διάστημα για την Κρήτη. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα, όχι για τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο, για τα ζητήματα της αποκέντρωσης, αυτοδιοίκησης και πώς πρέπει στη σύγχρονη εποχή, στη σημερινή εποχή, πώς πρέπει αυτά να λειτουργήσουν. Θα και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας στη δομή του κράτους ή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Και θα πάμε σε θέματα που αφορούν και την ενδοχώρα της Κρήτης. Θα κλείσουμε όμως στο επόμενο μέρος και λίγο με το σήμερα του Γιάννη Κουράκη, λίγο πριν την εκλογική αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου. Είστε και παππούς, κύριε Κουράκη, πλέον. Παρά το γεγονός ότι είστε πάρα πολύ νέος. Έχω ένα καταπληκτικό εγγονό, Γιάννης Αντωνίου Κουράκης και αυτός. Το λέτε και γελάνε και τα αυτιά σας, κύριε Κουράκη. Δίνομαι ραντεβού τουλάχιστον μία με δύο φορές τη εβδομάδα για να παίξουμε μπάλα. Θα τα δούμε αυτά, θα μου τα πείτε, θα μου τα πείτε όλα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 20 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, εδώ απόψε σε ώρα αιχμή ζωντανά με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Γιάννη Κουράκη. Οδεύουμε προς την τελική ευθεία για να κλείσουμε και την απόψινή εκπομπή. Κύριε Κουράκη, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο ότι από την θητεία σας στην ΠΕΔ μεσολάβησε και ένα χρονικό διάστημα τους τελευταίους μήνες που έχετε αποστασιοποιηθεί, δηλαδή δεν έχετε έναν θεσμικό ρόλο. Αυτοί οι μήνες, φαντάζομαι, είναι και οι μήνες της λεγόμενης περισυλλογής για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, οι επόμενες κινήσεις. Και σήμερα είστε εδώ ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Θέλω καταρχήν να μου σχολιάσετε φωνές, γιατί ένας άνθρωπος που εκτίθεται στα κοινά θα δεχτεί και την αρνητική, θα δεχτεί και την θετική κριτική και γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος που τη δέχεστε την αρνητική κριτική. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που λένε ότι τι μπορεί να προσφέρει ο Γιάννης Κουράκης στο Ευρωκοινοβούλιο έχοντας θητεύσει από την Προεδρία του Εργατικού Κέντρου μέχρι χαρτοφυλάκια σε Υπουργεία, βουλευτικές έδρες και Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΠΕΔ. Η αλήθεια είναι ότι έχετε περάσει από πάρα πολλές θέσεις. Κοιτάξτε, σας είπα ότι πάνω απ' όλα με ενδιαφέρουν τα κοινά και είμαι ενεργός πολίτης.
Και τώρα θεωρώ ότι αν εκλεγώ, έτσι καταρχήν κάνω μια προσπάθεια για το κίνημά μας. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει επειδή πρέπει να σας πω ότι εμείς γαλουγηθήκαμε, μεγαλώσαμε και βαθιά μέσα μας πολιτικά υπηρετήσαμε αξίες που όλα μας τα πολιτικά προτάγματα, όλα μας τα πολιτικά προτάγματα είχαν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, πάντα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Το κοινωνικό κράτος, τα θέματα της υγείας που τώρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχει ισοπεδωθεί η δημόσια υγεία και είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή, τα θέματα της φροντίδας στους αδύναμους, στις πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά πάνω απ' όλα είχαμε στη κορυφή τα ζητήματα της δημοκρατίας και της αποκέντρωσης, αποκεντρωμένες λειτουργίες και το δημοκρατικό προγραμματισμό που λέγαμε τότε. Άρα εγώ έχω, αν εκλεγώ, θα σας πω 5 πράγματα τα οποία θέλω να τα υπηρετήσω, να τα διεκδικήσω και να αγωνιστώ mm-hmm. για την υλοποίησή τους. Το πρώτο πράγμα είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε κάθε γωνιά της χώρας μας να αναπτύσσεται ισόρροπα, αλλά παράλληλα και κάθε γωνιά της Ευρώπης, μια και μιλάμε για την Ευρώπη και θα μιλήσουμε και για τις πολιτικές συνοχές. Άρα πρέπει να αναπτύσσεται δίκαια και ισόρροπα. Το δεύτερο ζήτημα, το είπατε ότι είναι και η μεγάλη μου αγάπη, είναι τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης. Έτσι που νομίζω αυτό απαιτεί και ένα σύγχρονο κράτος και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο πιο κοντινό επίπεδο για το λαό. Είναι τα λεγόμενα το ζήτημα της εγκύτητας και της επικουρικότητας. Το τρίτο ζήτημα που θα σας πω είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Οι αγρότες είναι η βάση της οικονομίας. Μια αγροτική και είδαμε και πόσο επηρεάστηκε η ναι. αγροτική καθημερινότητα και από τις κινητοποίησεις αυτές τις πανευρωπαϊκές. Είδαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μπλόκα, μια ανάσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Είδαμε μπλόκα στη Γερμανία, είδαμε μπλόκα στην Ολλανδία, είδαμε μπλόκα στην Ελλάδα. Είδαμε μια κατάσταση που δείχνει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική επηρεάζει άμεσα έτσι. Τον πρωτογενή τομέα, κύριε Κουράκη. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, εγώ θα αγωνιστώ μια αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έτσι, μια κοινή αγροτική πολιτική που θα υποστηρίζει και οικονομικά και τεχνικά τους αγρότες και θα αναγνωρίζει την αξία του κάθε παραγωγού και μια σειρά άλλα μέτρα που μπορούν να παρθούν σε ελληνικό επίπεδο, το έχουμε σε πρώτη προτεραιότητά mm-hmm. μας ως ΠΑΣΟΚ, όπου θα μειώνουν το κόστος παραγωγής και θα δίνουν δυνατότητα να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα με βάση και τις νέες συνθήκες και τα οποία θα είναι και προστά για τον καταναλωτή. Και το τέταρτο για μια κοινωνική, οικονομική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Δηλαδή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη θα πηγαίνουν μαζί χωρίς να αφήνουν κανένα πίσω. Σημαντικό ζήτημα για τα οποία θα τα δώσω όλα είναι δίκαιη μισθή, ικανοποιητική μισθή, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αξιοπρεπείς συντάξεις για τους συνταξιούχους. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα που είναι οι μικρομεσαίοι. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, είναι άνθρωποι της πρόοδου και μαζί δημιουργώντας και ανεβάζοντας την οικογένειά τους, τις συνθήκες ζωής τους, ανεβάζουν και όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχείρησεις που είναι το 98,2% στην Ευρώπη mm-hmm. αλλά και στην Ελλάδα πρέπει να υποστηριχτούν και για το σήμερα αλλά και για το μέλλον. Πρέπει να έχουν μια συνεχή υποστήριξη. Και τώρα περνούν μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση και με την ακρίβεια, διότι έχουν συμπυκνώσει τα επίπεδα του κέρδους τους και ουσιαστικά κάνουν τους μεταφορείς κεφαλαίων από την τράπεζα
στην άλλη, χωρίς να μπορούν έτσι να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες. Γιατί οι ανατιμήσεις είναι συνεχές και δεν το βάζουν στον καταναλωτή και έχουν και αυτοί περνούν πάρα πολύ και δύσκολα. Αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία θέλω να ασχοληθώ με τα ζητήματα της ισότητας, τους νέους, τους νέες, και νομίζω ότι αυτή είναι και η προοπτική που πρέπει να δώσουμε και ως κίνημα αλλαγής, αλλά και ως Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές. Ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ηρακλειώτης, ο κριτικός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ένας άνθρωπος που ήρθε και από την Ευρώπη, δηλαδή είχε τη δική του θητεία. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, βλέποντας τις τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανεβάζει υψηλά τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Χθες είπε ότι η κατάσταση της οικονομίας δεν έχει να κάνει με εξωγενείς παράγοντες, αλλά από την ίδια τη διαχείριση της κυβέρνησης, και πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολουθεί μια σκληρή κριτική και προς το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτό το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, έχοντας στα ενία του ΠΑΣΟΚ ένας συντοπίτης μας, ένας κριτικός, ο κύριος Ανδρουλάκης, και αυτό αποτυπώθηκε και στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Είδαμε τα ποσοστά του να εκτοξεύονται στην Κρήτη και να βοηθούν και στο ποσοστό πανελλαδικά του ΠΑΣΟΚ. Και θα αποτυπωθεί και τώρα. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος κάνει μια τεράστια προσπάθεια και προφανώς κάνει μια κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία την κάνουν και οι πολίτες στην κριτική αυτή. Mm-hmm. Την κάνουμε όλοι μας. Αν πας στο καφενείο, έτσι, ακόμα και στη Λαϊκή ή οπουδήποτε πας, θα ακούσεις αυτή την κριτική αυτή, την οποία άρα ο πρόεδρος αυτή την ώρα εκφράζει την ίδια την κοινωνία. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές και η εξουσία δημιουργεί και αλαζονία. Το λέει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος, έτσι, ότι οι προτάσεις μας έτσι θα οδηγήσουν να ανοίξουμε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και να πετάξουμε την αλαζονία. Γιατί είναι αλαζονικές οι συμπεριφορές όταν ακούω από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι όλες οι προτάσεις των κομμάτων είναι για τα σκουπίδια. Mm-hmm. Άρα ο πρόεδρος κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Προσπαθεί να επικοινωνήσει με το σύνολο των πολιτών και σε όλη την επικράτεια. Έχει ένα οργανωμένο, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έτσι, κοινωνικό σχέδιο, σοσιαλιστικό σχέδιο. Και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι ταγμένοι. Και ένας από τους λόγους που πρέπει να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ στις 9 Ιουνίου είναι, ο πρώτος λόγος είναι ότι η Ευρώπη είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, άρα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι και να ψηφίσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο αρχηγό, έναν άνθρωπο που αναπτύσσει μια δυναμική, που έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και προτάσεις. Εδώ έχω και μπροστά μου και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για 12 προτεραιότητες για ένα σύγχρονο κράτος με κοινωνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Απαντά σε όλα τα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας μας σήμερα. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει να επικοινωνήσει με όλο τον κόσμο σε 9 του Ιούνιου θα επιβραβευθεί και το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάλι για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια στη μεριά των νικητών. Σας τρομάζει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης αποχής την 9η Ιουνίου? Μπαίνοντας στη διαδικασία να παρακολουθήσω λίγο από το αρχείο της Crete TV αλλά και από το αρχείο του Υπουργείου Εσωτερικών τα ποσοστά συμμετοχής στις ευρωεκλογές, είναι πραγματικά απογοητευτικά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές, παρά το γεγονός ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αποχή και στην Ελλάδα, είχαμε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αποτυπώνεται ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά των Ελλήνων πολιτών. Όμως σίγουρα δεν είναι ενδιαφέρον μια συμμετοχή 35-40% στις ευρωεκλογές σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό δεν είναι και ένα μήνυμα προς την Ευρώπη, κύριε Κουράκη, αν αποτυπωθεί στις εκλογές της 9ης Ιουνίου? Αλήθεια είναι αυτό, ότι είναι ένα μήνυμα και ότι το συναντούμε τώρα στην επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Γι' αυτό και όλη μας η προσπάθεια είναι να πείσουμε τον κόσμο να συμμετέχει. Γι' αυτό και εγώ κάνω και κάλεσμα, γι' αυτό λέω και πάρα πολλές φορές, και έτσι είναι. Στη δημοκρατία η ψήφος του κάθε ανθρώπου, του κάθε ένα μας, είναι η δύναμή του. Γι' αυτό κάνω κάλεσμα και από αυτή την εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα
που μου δίνετε, διότι είναι και ζήτημα εχμής. Έτσι, να δώσουμε την ψήφο μας και μάλιστα να τη δώσουμε, εγώ καλώ τον κόσμο να τη δώσουμε στο ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουμε τον ΠΑΣΟΚ, να στηρίξουμε τις σοσιαλιστικές δυνάμεις για καλύτερη ευημερία και καλύτερη πρόοδο. Άρα πρέπει να συμμετέχουν και μας τρομάζει, συσσαγωγικά το τρομάζει, πολιτικά, αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αποχή. Είστε ένας άνθρωπος που στο ενεργητικό του έχει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, είτε εθνικών εκλογών, είτε αυτοδιοικητικών εκλογών, τώρα των ευρωεκλογών. Με την επαφή που έχετε αυτές τις ημέρες με τους πολίτες, στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γνωρίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρεθείτε και στην Βόρεια Ελλάδα. Ήσασταν στην Αθήνα, σας είδα με τον Δήμαρχο Αθηναίων συνάντηση, σας είδα με τον Δήμαρχο του Πειραιά. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από την αυτοδιοίκηση έχετε τη δυνατότητα να μπορείτε να μιλήσετε με πολλούς ανθρώπους που συνεργαστήκατε στον παρελθόν μέσα από την ΚΕΔΕ και σας ένωναν και κοινές αγωνίες. Πολλοί συναδελφοί σας εξακολουθούν να υπηρετούν την αυτοδιοίκηση σήμερα. Τι είναι αυτό που λαμβάνετε από τον κόσμο, τι είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος από αυτή την εκλογική αναμέτρηση, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι τον έχει απογοητεύσει εντελώς? Είναι αυτά όλα που συμβαίνουν και στο πεδίο της χώρας μας, αλλά και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Η Ευρώπη είναι ένα σύνολο από 450 εκατομμύρια, νομίζω, ανθρώπους. Η Αμερική είναι ένα σύνολο από 300 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ρωσία είναι ένα σύνολο από 150 περίπου εκατομμύρια. Και βλέπετε ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είναι, να το πω έτσι, επίοικος, επίοικέστατα, είναι ουρά της Αμερικής, η ουρά των άλλων δυνάμεων. Άρα η Ευρώπη πρέπει να καθορίσει την ταυτότητά της στην πολιτική. Μπορεί να παρεμβαίνει στα πράγματα. Να έχει ρόλο πρωταγωνιστικό. Να έχει ρόλο πρωταγωνιστικό. Μπορούσε να έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Μπορούσε να έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μας, στη γειτονιά μας, με την Ουκρανία. Να σκοτώνονται χιλιάδες άνθρωποι. Να σφαγιάζονται χιλιάδες άνθρωποι. Άρα έπρεπε να παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα και στα μεγάλα ζητήματα, στα ζητήματα των εξοπλισμών και μια σειρά άλλα ζητήματα. Θα μπορούσε να παρέμβει για να πάρει και όλη αυτή την έγκλη, την γοητεία και να την ακολουθήσει και να πιστέψουν σε αυτήν οι πολίτες. Όσο αυτό δεν γίνεται, νομίζω η λάμψη της Ευρώπης έτσι θα χαμηλώνει. Τα φώτα θα σβήνουν και άρα ελπίζω θέλετε να γίνει ένα ανάχωμα σε αυτή την ευρωπαϊκή απαξίωση. Βέβαια. Ελπίζω να μην υπάρξει αυτό. Και φαίνεται ότι υπάρχει και έλλειμμα και ηγεσία στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν πλέον οι μεγάλοι ηγέτες όπως είναι ο Μιτεράν, ο Ανδρέα Παπανδρέου, ακόμα και ο συντηρητικός Κολ και άλλοι ηγέτες. Έτσι φαίνεται ότι δεν υπάρχουν τώρα ηγέτες αυτού του διαμετρήματος που μπορούν να καθορίσουν τις εξελίξεις. Θυμάστε με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα στον αραβικό κόσμο. Θυμάστε τις πρωτοβουλίες του Ανδρέα Παπανδρέου σε σχέση με τον Αραφάτ. Διότι και από τη μια μεριά μπορεί να καταδικάσεις έτσι, ζητήματα θρησκευτικού φανατισμού που οδηγούν σε τρομοκρατία, αλλά και από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι κάθε Άραβας ή κάθε αραβική χώρα είναι επικίνδυνη. Άρα νομίζω ότι έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει ο δυτικός κόσμος, όπως λέγεται η Ευρώπη, όπως έπρεπε να έχει παρέμβει και στην Ουκρανία. Έτσι και νομίζω έπρεπε να έχει πάρει και άλλες αποφάσεις, όπως είναι το μεταναστευτικό και μια σειρά άλλα ζητήματα που καθυστερεί να τις πάρει. Ελπίζω η νέα περίοδος να είναι μια καλή περίοδος, να αναδειχθούν, εγώ αυτό καλώ τον κόσμο, να αναδείξει τις σοσιαλιστικές δυνάμεις, να τις κάνει δυνατές στην Ευρώπη, να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ με πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, έτσι να αποτελέσει, να γίνει αφετηρία της αλλαγής των πολιτικών σχετισμών οι εκλογές αυτές, το ΠΑΣΟΚ να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για να δοθεί δυνατότητα στον πρόεδρο να πάρει, που θα τις πάρει έτσι αλλιώς, γιατί σας είπα θα είμαστε μαζί των νικητών, θα πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να αναγεννηθεί η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, να ξαναγίνει, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι θα ξαναγίνει κυβερνόσα παράταξη για τη χώρα.
Την Πέμπτη δίνετε ένα ραντεβού με τους φίλους σας από το Ηράκλειο σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιήσετε εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Θέλω λίγο να μου πείτε για αυτή την εκδήλωση αλλά και για το πρόγραμμά σας. Σε ποιες περιοχές θα βρεθείτε ή έχετε έτσι στο σχέδιο? Μένουν 2 εβδομάδες. Την Πέμπτη πραγματικά δίνουμε ένα ραντεβού με τους πολίτες, κάνουμε ένα κάλεσμα στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Θα παρουσιάσω τις θέσεις των σοσιαλιστών, του ΠΑΣΟΚ πάνω απ' όλα τις θέσεις, που είναι και θέσεις των σοσιαλιστών της Ευρώπης, και το προσωπικό μου έτσι πρόταγμα, εάν εκλεγώ, έτσι ποια είναι εκείνα τα ζητήματα που θα θέσω σε πρώτη προτεραιότητα, τα οποία νομίζω ύστερα σε εσάς ανέλησα προηγουμένως ποια είναι αυτά, που έχουν να κάνουν και με την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, που ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα να τους προσελκύσουμε, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους φτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, τους αλληλείς, τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις νέες, έτσι για να κάνουμε ξανά το κίνημά μας μεγάλο, ισχυρό, και νομίζω ότι ο πρόεδρος θα έχει αυτή τη δυνατότητα να το ξαναδεί μεγάλο και ισχυρό και να ξανακυβερνήσει ξανά τη χώρα. Και καλώ τους πολίτες την Πέμπτη βράδυ στις 8.30 ώρα στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Δίνουμε ένα ραντεβού νίκης, ένα ραντεβού αλλαγής. Κύριε Κουράκη, επειδή κλείνουμε την εκπομπή, εγώ θέλω να κλείνοντας αυτήν την εκπομπή να μου πείτε πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα του Γιάννη Κουράκη, στο ενδεχόμενο που οι πολίτες επιλέξουν να είναι ένας εκ των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ένα Γιάννη Κουράκη να αξιοποιήσει τη γνώση και την εμπειρία που έχει και με πάρα πολλή δουλειά να φέρει καλά αποτελέσματα για την κοινωνία, για τη χώρα, για τον πολιτικό μας οργανισμό, για το κίνημά μας, και να παίξουμε ένα καθοριστικό ρόλο ως κίνημα συλλογικά στις εξελίξεις της Ευρώπης και ως σοσιαλιστές να ξαναφέρουμε μπροστά μας και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που έχουμε, το οποίο το σχέδιο μας είναι μια συνεχής ευημερίας των πολιτών, ένα σχέδιο ειρήνης για μια Ευρώπη που θα είναι πραγματικά εγγυητής της ειρήνης, πάνω απ' όλα της ειρήνης, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάνω απ' όλα της ευημερίας των πολιτών. Και εγώ θα σας ευχηθώ να βρίσκετε πάντα χρόνο, να περνάτε ευχάριστες ώρες με τον Γιάννη Αντωνίου Κουράκη. Νομίζω ναι. Το επόμενο μας ραντεβού θα είναι μετά τις εκλογές για να παίξουμε μπάλα. Πάντως βλέπω ότι το πρόσωπό σας φωτίζει όταν αναφέρεστε στον εγγονό σας. Ναι, γιατί έχουμε αναπτύξει μια σχέση και ένα πάρα πολύ δυνατό δεσμό, φιλικό δεσμό πάνω απ' όλα, και μου αρέσει να κάνω και παρέα μαζί του, να ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί θέλω να σας πω ότι όλα τα παιδιά τώρα σήμερα, όλα τα παιδιά, πραγματικά εγώ το θαυμάζω αυτό, είναι πάρα πολύ έξυπνα και με άποψη μαθαίνουν, που τα παιδιά άλλων εποχών δεν είχαν. Ναι, μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα που εμείς έπρεπε να περάσουν χρόνια για να τα μάθουμε και εντυπωσιάζουμε. Αλλά πάνω απ' όλα μου αρέσει και το παιχνίδι που ξαναγίνομαι και εγώ μικρός να πέσουμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σας χαλαρώνει, εύχομαι να το απολαμβάνετε πάντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή διαδρομή μέχρι την λαϊκή ετοιμιγορία της 9ης Ιουνίου. Άλλωστε, οι πολίτες είναι αυτοί που πάντα αποφασίζουν. Να κάνω έτσι μια έκκληση ξανά συμμετοχής, να ψηφίσουν προφανώς το ΠΑΣΟΚ, αυτό διεκδικούμε εμείς, να ζητήσω συγγνώμη για όσα μέρη δεν θα πάω, και το επόμενο 2 εβδομάδες αυτές, λιγότερες από 2 εβδομάδες, θα προσπαθήσω έτσι να καλύψω όσο μπορώ περισσότερα σημεία της επικράτειας και της Κρήτης, παρά τότε όσο πάει ο καιρός, η ανάγκη μας σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να ανταποκριθούμε, και εκεί πάρα πολύ
οι μεγάλες. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, 1/4 πριν τις 10. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.